Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στο event του ISACA Athens Chapter. Είμαστε μαζί, έχουμε την τιμή να έχουμε τον κύριο Αθανάσιο Σταβέρη και τον κύριο Χρήστο Δημητριάδη. Θα συζητήσουμε για θέματα που αφορούν την ψηφιακή εμπιστοσύνη και την κυβερνοασφάλεια. Οπότε θα... Καλησπέρα κύριε Σταβέρη, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Και κύριε Δημητριάδη, τιμή μας που είστε μαζί μας. Καλησπέρα, τιμή. Καλησπέρα. Σε γνωστά μέρη βέβαια, ο κύριος Δημητριάδης χρόνια στον ΙΖΑΚΑ και στο τσάπτερ μας και ο κύριος Σταβέρης με την παρουσία του μας δίνει μια μεγαλύτερη ασφάλεια για το τι συμβαίνει εκεί έξω στον ψηφιακό κόσμο. Λοιπόν, θα σας κάνω μια σύντομη παρουσίαση. Λοιπόν, όπως σας είπα, είναι μαζί μας και οι δύο ομιλητές μας για σήμερα το βράδυ. Σύντομη παρουσίαση για το νέο μας Διοικητικό Συμβούλιο. Ξέρω ότι έχουμε καιρό να μιλήσουμε. Γιατί είναι έτσι κι αλλιώς από το Σεπτέμβριο έχουμε εκλεγεί. Σας κάνω μια γρήγορη παρουσίαση. Ο κύριος Μιχάλης Γκυρμπαξιώτης, κυρία Δήμητρα Λάρδα, ο Σπύρος Ανδροτσόπουλος, ο Δημήτρης Καψάλης, ο Κώστας Περίκος και η Αργυρό Χατζοπούλου, η οποία θα είναι και αργότερα μαζί μας. Χωρίς την ομάδα αυτή που έχει μπει πάρα πολύ δυναμικά και τους ευχαριστώ όλους, δεν θα μπορούσαμε να και event σαν το σημερινό. Έχετε τελευταία παρατηρήσει ότι έχουμε αρκετή κινητικότητα στα social media. Facebook, LinkedIn, το site μας. Οπότε όλα αυτά είναι μια ευκαιρία να είμαστε αρκετά κοντά. Υπάρχουν αρκετά newsletter τα οποία με τη βοήθεια της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης έρχονται σε εσάς και σας ενημερώνουν για θέματα που αφορούν το chapter. Κάνω μια σύντομη παρουσίαση στο βιογραφικό του κυρίου Σταβέρη. Ο κύριος Αθανάσιος Σταβέρης, λοιπόν, είναι ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Διαθέτει ακαδημαϊκή εμπειρία στον τομέα της φυσικής ψηλών ενεργειών, δουλεύοντας ως ερευνητής στο διεθνές πείραμα του CDF, στο Fermilab των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει κερδίσει ευρωπαϊκή υποτροφία συνεργασία με το Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής της Πίζας. Επιπλέον διαθέτει υπερδεκαετή εμπειρία στη σχεδίαση και υλοποίηση μεγάλης κλίμακας έργων τεχνολογίας, πληροφοριών και επικοινωνίας στον ιδιωτικό τομέα, δουλεύοντας σε διεθνές επίπεδο. Ειδικεύεται στην ανάλυση δεδομένων, στην χρήση αλγορίθμων, τεχνητής νοημοσύνης, μηχανικής εκμάθησης και ανάλυση κειμένου με χρήση μεθοδολογίων NLP, Natural Language Processing. Από τον Ιούλιο του 19 έως τον Νοέμβριο του 20 διατέλεσε σύμβουλος του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπου είχε ιδιαίτερη συμβολή στην ολοκλήρωση της υπηρεσίας 112 σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και στη διαχείριση θεμάτων κυβερνοασφάλειας. Σήμερα στη θέση που κατέχει έχει μπει αρκετά στα βαθιά, θα έλεγα, στο κομμάτι της κυβερνοασφάλειας. Και εκεί φαίνεται και η εμπειρία του και η εξειδίκευσή του σε θέματα που θα αναφερθεί και σήμερα στην παρουσίασή μας. Ο κύριος Δημητριάδης, αντίστοιχα, είναι ο Chief πλέον Global Strategy Officer του ISACA. Έχει διδακτορικό στην ασφάλεια πληροφοριών, πτυχιούχος, ηλεκτρολόγος, μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών και είναι κάτοχος των πιστοποιήσεων CISA, SISM και C-RISC του ISACA. Ξεκίνησε την καριέρα του στην κυβερνοασφάλεια πριν από περισσότερα από 20 χρόνια και πρόσφατα διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Intralot σε συνέχεια των ρόλων που είχε ως Chief Services and Delivery Officer, Group Director of Technology Operations και Group Information Security Director. Το ταξίδι του με τον ISACA ξεκίνησε το 2003, αποκτώντας τότε και την πιστοποίηση CISA, όπου υπηρέτησε το Διοικητικό Συμβούλιο για 10 χρόνια και ανέλαβε τη θέση του Προέδρου για 2 συνεχόμενες θητείες μεταξύ 2015 και 2017. Σήμερα από τη θέση του Chief Global Strategy Officer του ISACA συνεργάζεται με το Διοικητικό Συμβούλιο
και παρέχει στα μέλη του ISACA ηγετική σκέψη και μελλοντικές κατευθύνσεις στον τομέα της ψηφιακής εμπιστοσύνης, για την οποία θα αναφερθεί και στην παρουσίασή του σήμερα. Πώς ξεκινάμε το event μας, τη βραδιά μας εδώ? Θα μιλήσει πρώτα ο κύριος Σταβέρης και μετά ο κύριος Δημητριάδης. Θέλουμε να μας δώσετε ερωτήσεις που πιθανόν έχετε, είτε για θέματα των παρουσιάσεων, είτε για γενικότερα θέματα που μπορούν να μας δώσουν την άποψή τους. Θα μπορείτε να μπαίνετε στην πλατφόρμα menti.com καταχωρώντας αυτό το νούμερο. 93 40 21 26. Καταχωρείτε το νούμερο και καταγράφετε την ερώτηση. Το νούμερο θα εμφανίζεται και στο chat, οπότε τώρα αν θέλουμε να το ανεβάσουμε και εκεί, όποιοι μπαίνουν στη συνέχεια, όποιοι αμέλη μπαίνουν στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες στο event μπορούν να το βρίσκουν και εκεί. Οπότε, σταματάω τη δική μου παρουσίαση. Αν θέλετε να σημειώσετε το νούμερο, θα υπάρχει πάντως και στο chat. Λοιπόν, οπότε, χωρίς καθυστέρηση, νομίζω μπορούμε να συνεχίσουμε με την παρουσίαση του κυρίου Σταβέρη, όπου θα αναφερθεί σε κάτι που είναι πολύ σημαντικό να έχει μια χώρα και ακόμα πιο σημαντικό να το εφαρμόζει. Κύριε Σταβέρη, ο λόγος σας. Καλησπέρα, σε μισό λεπτό να κάνω share και εγώ την οθόνη μου. Φαίνεται? Ναι. Ναι. Λοιπόν, κλείνω και εγώ το βίντεο για να μην τρώω χώρο και μπορείτε να ξεκινήσετε. Ωραία. Καταρχάς, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερη χαρά να είμαι ανάμεσά σας και να συζητήσουμε κατά κύριο λόγο για αυτό το σημαντικό θέμα της κυβερνοασφάλειας. Πριν ξεκινήσω την παρουσίασή μου, που θα είναι μια σύντομη αναφορά για την Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφαλείας, θα ήθελα να τονίσω ότι η σύνταξη και η υλοποίηση πλέον αυτής της Εθνικής Στρατηγικής Κυβερνοασφαλείας θα ήταν κάτι αδύνατο να γίνει χωρίς τους υπαλλήλους, τα στελέχη της Εθνικής Αρχής, οι οποίοι με πολλές ώρες εργασίας, με αφοσίωση και με φιλότιμο, γιατί υπάρχει και αυτό, δουλεύουν και σαββατοκυριακά χωρίς να αμείβονται ενδεχομένως με ίδια ποσά τα οποία θα έπαιρναν και στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό για να σας δείξω και το περιβάλλον στο οποίο δουλεύω με κάποιους ανθρώπους, τους οποίους θεωρώ εξαιρετικούς επαγγελματίες. Λοιπόν, η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, πρακτικά η νέα της δομή, αποτυπώνει έναν πιο δυναμικό οργανισμό, ο οποίος μπορεί να ανταποκριθεί στις καινούργιες συνθήκες. Είναι μια γενική διεύθυνση κάτω από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνίων Ταχυδρομείων, η οποία χωρίζεται σε τέσσερις διευθύνσεις. Τη διεύθυνση στρατηγικού σχεδιασμού, προστασίας και προστασίας εναντίον κυβερνοαπειλών, επιχειρησιακής συνέχειας και μια διεύθυνση συντονισμού. Αυτή η νέα δομή προέκυψε από το 2020, το προεδρικό διάδρομο του 40 του 2020, δίνει περαιτέρω δυνατότητες σε στρατηγικό αλλά και επιχειρησιακό επίπεδο. Μας δίνει τη δυνατότητα να προσελκύσουμε κόσμο από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα στην Εθνική Αρχή με περισσότερες γνώσεις και όρεξη για δουλειά για την κυβερνοασφάλεια, και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο monitoring, στην παρατήρηση στρατηγικής, το συντονισμό μεταξύ των διαφόρων υπουργείων και οργανισμών μέσα στο ελληνικό δημόσιο. Η αποστολή μας από την αρχή ήταν να διαμορφώσουμε νέες πολιτικές για την κυβερνοασφάλεια, να μπορέσουμε να δούμε ποιες είναι οι απαιτήσεις ασφάλειας, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κανάλι συνεργασίας με τον ακαδημαϊκό τομέα και τα ερευνητικά ινστιτούτα, να αυξήσουμε την επίγνωση και τη γνώση, αν θέλετε, σε θέματα κυβερνοασφάλειας των δημοσίων υπαλλήλων αλλά και των Ελλήνων πολιτών σε ευρύτερη κλίμακα. Και πέρα από αυτά τα κομμάτια, τα οποία είναι ουσιαστικά η βάση από την οποία πρέπει να ξεκινήσουμε, στόχος μας ήταν να καταστήσουμε ποια αρχή στην Ελλάδα, στο ελληνικό κράτος, είναι
το μοναδίσιο πληροφόρησης σύμφωνα με το NIS που μας έχετε σαν, που έχει έτσι σαν οδηγία την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα έπρεπε να βρούμε ποιοι είναι οι κρίσιμες υπηρεσίες της χώρας, οι κρίσιμες υποδομές και να μπορέσουμε να θεμελιώσουμε τις διεθνείς και ευρωπαϊκές συνεργασίες που έχουμε. Οι προτεραιότητες μας λοιπόν όταν ξεκινήσαμε αυτή τη διακυβέρνηση ήταν η δημιουργία μιας ειδικής στρατηγικής κυβερνοασφάλειας, η οποία βγήκε σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα. Το Δεκέμβριο του 2020 την είχαμε, έχει ήδη δημοσιευθεί. Προτεραιότητά μας ήταν να παρακολουθήσουμε και να συντονιστούμε με την NIS Directive, με τους κανονισμούς του ECCC που έρχονται, του CSA και τους επόμενους κανονισμούς που πρόκειται να έρθουν. Περαιτέρω, μέσα στις προτεραιότητες μας και συντονισμό στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έπρεπε να έρθουμε σε άμεση συνεργασία και να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας στο group για το NIS, το ECCG, τα horizontal party groups, να προχωρήσουμε σε μνημόνες συνεργασίες μεταξύ άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μνημόνες συνεργασίες με την ακαδημαϊκή κοινότητα, ερευνητικά κέντρα και άλλους οργανισμούς. Όλη αυτή η λογική, από τη στιγμή που ξεκινήσαμε σε αυτή τη διακυβέρνηση, μας οδήγησε στη σύνταξη της Εθνικής Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας του 2020 μέχρι το 2025, μέσα στην οποία περιγράφεται, ουσιαστικά σας τα έχω εδώ έτσι για να έχετε μία εικόνα, αλλά είναι δομημένη με τον εξής τρόπο, περιγράφοντας μία κατάσταση, το status as of now, όπως λέμε την κατάσταση τώρα, θα πρέπει να δούμε το vision που έχουμε για αυτή τη στρατηγική, θα πρέπει να ορίσουμε ποιοι ήταν οι παράγοντες επιτυχίας μας, να δούμε ποιοι είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι οι οποίοι θα μας βοηθήσουν να επιτύχουμε τους στόχους μας. Ορίσαμε 5 κυρίως στρατηγικούς στόχους, 15 ειδικούς στόχους και έχουν περιγραφεί μέσα παραπάνω από 50 εμβληματικές δραστηριότητες. Ταυτόχρονα βέβαια υπάρχει και ένα σχέδιο για την υλοποίηση αυτή της στρατηγικής, το οποίο είναι δομημένο με KPIs και σημαντικές ενέργειες. Είχαμε την κατανόηση από την αρχή ότι μία στρατηγική, προφανώς και η στρατηγική κυβερνοασφάλειας, είναι ένα ζωντανό κείμενο και έχει έναν κύκλο ζωής, τον οποίο με τη βοήθεια του ΕΝΙΖΑ αλλά και εξωτερικών συνεργατών μας καταλάβουμε πώς θα πρέπει να τον ακολουθήσουμε. Γιατί θα μας έδινε καταρχάς έναν εύκολο τρόπο να μπορέσουμε να κάνουμε monitor, να παρακολουθούμε την υλοποίηση στρατηγικής. Κάθε βήμα αυτών των φάσεων που βλέπετε εδώ πέρα, αυτές τις τέσσερις φάσεις, έχει διακριτές αλλαγές, διακριτές μεταφορές από τη φάση 1 στη 2, από τη 2 στη 3 και ούτω καθεξής. Έτσι μπορούμε να βλέπουμε πώς πηγαίνουμε από μια φάση στην άλλη, τι απόδοση είχαμε και τι actions, τι ενέργειες ενδεχομένως χρειάζεται να κάνουμε ώστε να βελτιώσουμε τις δράσεις που έχουμε λάβει μέχρι στιγμής. Η στρατηγική κυβερνοασφάλειας δεν είναι στατικό κείμενο. Είναι η αρχική μας ιδέα και η αρχική μας ιδέα είναι ένα κείμενο το οποίο θα μας δώσει κάποιες οδηγίες, κάποιους βασικούς δρόμους που θα πρέπει να ακολουθήσουμε, αλλά θα πρέπει να είναι δυναμικό. Για ποιο λόγο? Η κυβερνοασφάλεια, όπως εσείς πολύ καλά γνωρίζετε από μένα, οι απειλές που δεχόμαστε συνεχώς αλλάζουν, συνεχώς μεταβάλλονται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωράει συνεχώς σε καινούργιες ενέργειες και καινούργιες δράσεις για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και μέσα στην επόμενη δεκαετία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε νέες προκλήσεις και ταυτόχρονα έχουμε υπόψη μας ότι πρέπει αυτή η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας να αναβαθμιστεί. Άρα μιλάμε για μια στρατηγική η οποία είναι δυναμική και προχωράει. Στο μυαλό μας πάντα, και αυτό είναι ένα σχήμα, μια εικόνα που όλοι προφανώς την γνωρίζετε, είναι οι απειλές, όπως έχουν αυτές καταγραφεί, οι 15 κυριότερες απειλές, όπως αυτές έχουν καταγραφεί από τον ΕΝΙΖΑ, το οποίο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε και στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Όλες μας οι δράσεις σε επίπεδο πώλησης, σε επίπεδο regulation, αλλά και σε τεχνικό και επιχειρησιακό επίπεδο, εστιάζονται πάνω σε αυτές τις 15 κυρίως απειλές. Πέρα από αυτά όμως, τα τελευταία δύο χρόνια είδαμε ότι όλο το πεδίο της δράσης μας πάνω στο διαδικτυακό κόσμο, τον ψηφιακό κόσμο, επηρεάστηκε και λόγω της πανδημίας. Η πανδημία λοιπόν μας έδειξε ότι υπήρξαν καινούργιες απαιτήσεις στην κοινωνική μας, στην οικονομική μας ζωή, στην καθημερινότητά μας. Προέκυψαν δυσκολίες τις οποίες δεν αναμέναμε όλοι μας σε παγκόσμιο επίπεδο ότι θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Και αυτές οι δυσκολίες προέκυψαν από την απότομη άνοδο και χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών. Πρακτικά,
ανοιχτήκαμε στο ψηφιακό κόσμο σε ένα τεράστιο εύρος και ανοίξαμε πρακτικά το πεδίο ενδεχομένου και εν δυνάμει επιθέσεων που μπορούμε να έχουμε, το attack surface. Χρησιμοποιούμε παράλληλα, για να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις προκλήσεις, την μέθοδο ελέγχου των δράσεων μας και της στρατηγικής κυβερνοασφάλειας που έχουμε από την ΕΝΙΖΑ και χρησιμοποιείται από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες συζητώντας κάθε μία από αυτά τα τρία βήματα, αλλά θα σας πάω στην επόμενη διαφάνεια, όπου βάσει αυτών των οδηγιών έχουν καταγραφεί οι κύριοι στρατηγικοί στόχοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε απολύτως συντεταγμένοι με αυτούς τους 15 στόχους. Δεν θα σταθώ με λεπτομέρεια στον καθένα, γιατί θα πάρουμε πολύ χρόνο και ενδεχομένως είναι πράγματα που όλοι σας τα γνωρίζετε, αλλά θα πάω σε αυτό το κομμάτι που ήταν σημαντικό για μας. Έπρεπε να κάνουμε μια SWOT ανάλυση, γιατί ναι, πρέπει να είμαστε ευθυγραμμισμένοι με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πριν προχωρήσουμε στην υλοποίηση της στρατηγικής μας και το πώς θα εκπληρώσουμε κάθε στρατηγικό μας στόχο, έπρεπε να δούμε ποιες είναι οι δυνάμεις μας, οι αδυναμίες μας, οι ευκαιρίες και ενδεχόμενες απειλές. Θα ξεκινήσω από τα καλά. Οι δυνάμεις μας, η δύναμή μας είναι ότι υπάρχει μια πολύ σκληρή δέσμευση, πολύ αυστηρή δέσμευση από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από την κυβέρνηση, ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε στην υλοποίηση μιας εθνικής στρατηγικής, όπως αυτή την έχουμε ορίσει. Η δύναμή μας είναι η εξειδίκευση των στελεχών της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας και όλων των συνεργατών μας και το γεγονός ότι ήδη υπάρχουν οργανισμοί μέσα στην ελληνική κυβέρνηση, όπως είναι το δικείο του ΓΕΘΑ, το εθνικό μας ΣΕΤ και ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες ενισχύουν αυτή την προσπάθεια. Οι ευκαιρίες που έχουμε είναι ξεκάθαρα η δυνατότητα της υλοποίησης αυτής της στρατηγικής. Είναι οι δυνατότητες που έχουμε για συνεργασίες μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, έτσι ώστε να βοηθηθεί η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας στην υλοποίηση στρατηγικής. Πάμε τώρα στις αδυναμίες που ενδεχομένως υπάρχουν και αυτές πρέπει να παλέψουμε να διορθώσουμε και τις απειλές τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ειδικά τα δύο τελευταία χρόνια υπάρχει η δυνατότητα πολλών επιθέσεων δεδομένης του ανοίγματος που έχουμε κάνει στον ψηφιακό κόσμο. Μία ακόμα δυναμία που έχουμε είναι οι οικονομικές δυσκολίες και η δυσκολία που υπάρχει στην διαδικασία procurement στο ελληνικό δημόσιο, όπως όλα τα υπόλοιπα δημόσιες φορείς. Υπάρχει διάσπαση όλων των υποδομών και των διαδικασιών αναλόγως με το φορέα που αναφερόμαστε. Στις απειλές τώρα είναι γνωστό ότι η ανάπτυξη, η βελτίωση τεχνολογίας, οι νέες τεχνολογικές δυνατότητες δεν έρχονται πάντα μόνο προς το μέρος του καλού. Έρχονται και προς το μέρος του επιτιθέμενου. Και συνήθως και στις περιπτώσεις κυβερνοαπειλών, και εσείς ίσως το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, η τεχνολογία έρχεται πολύ πιο γρήγορα στο μέρος του επιτιθέμενου. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να μπορέσουμε να έχουμε δυνατότητες να ακολουθούμε. Μετά από αυτό το επόμενο βήμα, έπρεπε να καταλάβουμε ποιοι είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι στην ελληνική κυβέρνηση, στο ελληνικό κράτος, που ασχολούνται, που έχουν λόγο στην κυβερνοασφάλεια, στην ασφάλεια της χώρας. Πέραν της Εθνικής Αρχής, σας αποτυπώνω εδώ τους κύριους εμπλεκόμενους, που είναι η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, το ΣΕΤ, το ΣΥΣΕΤ του ΓΕΘΑ, το Εθνικό ΜΑΣΕΤ, η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, η ΑΔΑΕ και άλλοι. Όπως όλες τις στρατηγικές, έχει και στη Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας, υπάρχει και ένα όραμα, ένα vision. Θέλουμε ένα σύγχρονο, ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον πληροφοριών, ένα δίκτυο υποδομών, εφαρμογών και υπηρεσιών, προφανώς για το όφελος το οικονομικό και το κοινωνικό των πολιτών, το οποίο πρακτικά θα εγγυάται την ασφάλεια των πολιτών, των βασικών δικαιωμάτων των πολιτών και θα αναπτύσσει μια κουλτούρα ασφαλούς χρήσης ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών. Και στο τέλος της ημέρας θα αυξήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών και των εταιριών στις ψηφιακές τεχνολογίες. Τα βασικά μας στοιχεία λοιπόν της Εθνικής Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας είναι αυτά εδώ. Θέλουμε να χτίσουμε αυτά που βλέπετε. Ένα σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον, ένα υψηλό επίπεδο κυβερνοασφάλειας, να προστατεύσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών, να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα ασφαλούς χρήσης και στο τέλος της ημέρας να χτίσουμε μια εμπιστοσύνη στην ψηφιακή διακυβέρνηση. Οι πέντε βασικοί μας στόχοι είναι αυτοί.
Αυτοί οι πέντε. Προφανώς, κάθε ένας από αυτούς τους στόχους, όπως θα δείξει στην επόμενη διαφάνεια, αναλύεται πιο κάτω σε βασικούς σε υποστόχους, στους οποίους κάθε μέρα εξετάζουμε να δούμε σε τι επίπεδο είμαστε, πώς μπορούμε να προχωρήσουμε σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, σε δημόσιο αλλά και ιδιωτικό φορέα. Βέβαια, η μέσα στρατηγική μας περιγράφη μας επιβάλλει να προχωρήσουμε και σε εμβληματικές δράσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν και την Εθνική Κυβέρνηση Ασφάλειας, αλλά κυρίως την εμπιστοσύνη του πολίτη προς τα ψηφιακά συστήματα. Έτσι προχωρήσαμε λοιπόν, καταρχάς και για πρώτη φορά το ελληνικό δημόσιο, έβαλε ένα εγχειρίδιο, Cybersecurity Handbook, το οποίο είναι μια πρώτη έκδοση για το πώς θα πρέπει να χρησιμοποιείται, τι θα πρέπει να κάνει ο χρήστης, ο μέσος χρήστης, και λίγο πιο advanced στο ελληνικό δημόσιο να προστατεύσει τα συστήματά του. Έγινε μια καταγραφή συστημάτων, υποδομών, σε επίπεδο λογισμικού και υλικού. Αναπτύξαμε ένα ολιστικό σύστημα διακυβέρνησης του δημόσιου συστήματος, του δημοσίου, και προχωρήσαμε. Έχουμε action plan ανά τομείς, ενεργειακούς, υγεία, τηλεπικοινωνίες, μεταφορές, τα οποία είναι σε εξέλιξη και σε συνεργασία και με άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε στη διαδικασία ανάπτυξης ενός τρόπου μεθοδολογίας επενδύσεων στην κυβερνοασφάλεια. Είμαστε στο στάδιο της ανάπτυξης μιας βάσης δεδομένων ενδεχόμενων απειλών, έτσι ώστε να υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο διαχείρισης απειλών. Το βασικότερο, ίσως, από αυτά που θα τα τέσσερα που βλέπετε, είναι η δυνατότητα, είναι η προσπάθεια που γίνεται της ανάπτυξης των δυνατοτήτων που έχουμε στην κυβερνοασφάλεια, αλλά και το awareness των πολιτών και των υπαλλήλων. Περαιτέρω, στελέχη της Ενικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, in-house, έχουν αναπτύξει πλατφόρμες οι οποίες παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο ενδεχόμενες επιθέσεις DDoS, για παράδειγμα, σε site του ελληνικού δημοσίου. Έχουμε δυνατότητες πλέον και σε επίπεδο νόμων να μπορούμε να βλέπουμε πιθανές δράσεις που γίνονται και στη συνεργασία και με άλλα κράτη-μέλη. Συγγνώμη. Και πλέον έχουμε μια ανανεωμένη ατζέντα για συνεργασία με τον ακαδημαϊκό τομέα, μέσω προγραμματικών. Πηγαίνω τώρα σε ένα κομμάτι που είναι και πιο ενδιαφέρον σε ένα μεγάλο τμήμα των ανθρώπων που μας παρακολουθούν τώρα. Αυτά είναι screenshot, βλέπετε, από το software που έχει αναπτυχθεί in-house στην Εθνική Αρχή Κυβερνήσεως Ασφάλειας, το οποίο παρακολουθεί, όπως σας είπα πριν, σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση διάφορων site του ελληνικού δημοσίου αλλά και κρίσιμων υποδομών. Είναι πλήρως αυτοματοποιημένο και αν παρατηρηθεί κάποιο πρόβλημα, τότε ενημερώνονται άμεσα οι administrator των site για να λάβουν τις κατάλληλες ενέργειες. Παράλληλα, έχουμε μια καταγραφή, ένα vulnerability assessment, το οποίο προφανώς δίνεται στους συνεργάτες μας, έτσι ώστε να μπορούμε να είμαστε αλλαγή, να είμαστε ευκρασμένοι όλοι και να δίνεται να μοιράζεται αυτή η πληροφορία σε όλους τους εμπλεκόμενους για να προλαμβάνουμε διάφορες καταστάσεις. Δεν σταματάμε εδώ. Η Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας αλλά και η δουλειά μας επιτάσσει να μπορούμε να συνεχίζουμε και συνεργαζόμαστε και με τα ευρωπαϊκά όργανα σε καθημερινή βάση για να βλέπουμε την επόμενη πενταετία και την επόμενη δεκαετία. Τα επόμενα βήματα λοιπόν της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας είναι ορισμός του National Competence Authority και του National Certification Center κατά επιταγή των regulation της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κατάρτιση ενός εθνικού σχεδίου για διαχείριση κρίσεων σε θέματα κυβερνοασφάλειας. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Θεωρώ ότι ενδεχομένως έδωσα αρκετή πληροφορία για συζήτηση. Θέλω απλά να σας πω ότι είμαι πραγματικά ευχαριστημένος από τα στελέχη που έχω κάτω από την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας. Γίνεται πολλή δουλειά και σε συνεργασία και με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να μείνω σε κάποια keywords που είπατε, τα οποία θεωρώ πολύ σημαντικά. Μία λέξη είναι όραμα, το οποίο το χρειαζόμαστε όχι μόνο στην
πληροφορική γενικότερα για το πώς μπορεί να προχωρήσει ένα κομμάτι όπως η τεχνολογία. Πολύ σημαντική λέξη η κουλτούρα που πρέπει να έχουμε και ειδικά στον τομέα της κυβερνοασφάλειας είναι κάτι το οποίο χτίζεται όχι μόνο με κουτιά και τεχνολογία, αλλά με τον κυριότερο παράγοντα τους ανθρώπους. Και η τρίτη λέξη είναι εμπιστοσύνη των πολιτών στην τεχνολογία, η οποία βέβαια κρύβει από πίσω της ένα άλλο υπόβαθρο κυβερνοασφάλειας που πρέπει να το γνωρίζουν και αυτοί, αλλά η εξειδίκευση καμιά φορά μπορεί και να τρομάζει. Άρα αυτές οι τρεις λέξεις είναι το πάσα που θέλω να δώσω και στον κύριο Δημητριάδη για να μας μιλήσει και για την ψηφιακή εμπιστοσύνη και το πώς μπορούμε να χτίσουμε περισσότερες δεξιότητες πάνω σε αυτή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σταβέρη. Κύριε Δημητριάδη, ο λόγος σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα σε όλους. Να ευχαριστήσω το ISACA Athens Chapter για την πρόσκληση. Συγχαρητήρια για τη διοργάνωση του event και εύχομαι ό,τι καλύτερο στο καινούργιο Διοικητικό Συμβούλιο για την επόμενη μέρα του ISACA στην Ελλάδα. Η δική μου παρουσίαση έχει να κάνει με αυτό το οποίο, με την έννοια η οποία ονομάζεται Digital Trust ή αλλιώς ψηφιακή εμπιστοσύνη, την οποία ο ISACA διεθνώς εισάγει με όλο και μεγαλύτερη έμφαση. Να μοιραστώ και εγώ τα slide μαζί σας για να ξεκινήσω την παρουσίαση. Ουσιαστικά θα μιλήσω για τέσσερα θέματα. Αυτή είναι η ατζέντα της παρουσίασης. Θα ξεκινήσω να μιλήσουμε λίγο για τάσεις στην Ευρώπη και διεθνώς, αλλά κυρίως στην Ευρώπη, γιατί εδώ ανήκουμε σαν χώρα. Για κάποια ρίσκα και κάποιες αβεβαιότητες σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό και να εξηγήσω λίγο καλύτερα αυτή την έννοια του Digital Trust Professional, του επαγγελματία στον τομέα της ψηφιακής εμπιστοσύνης, που πιστεύουμε σαν οργανισμός ότι είναι και η επόμενη μέρα η οποία για τα επαγγέλματα του Cyber Security, Assurance, Risk, Compliance, privacy, η επόμενη μέρα η οποία πραγματικά μπορεί να κάνει τη διαφορά παγκοσμίως. Και θα κλείσω με κάποια λόγια για τον ISACA, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε περαιτέρω στην προσπάθεια αυτή που γίνεται διεθνώς. Ξεκινώντας λοιπόν με τις τάσεις, θα ήθελα να έτσι μοιραστώ μαζί σας κάποιες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις πρωτοβουλίες που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο κύριος Σταύρης μας εξήγησε με πολύ λεπτομέρεια το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Εκείνος είναι και ο αρμόδιος, άλλωστε, για θέματα κυβερνοασφάλειας στη χώρα. Εγώ θα μιλήσω περισσότερο για τάσεις, ξεκινώντας να πω ότι στην Ευρώπη η ανάγκη αυτή του ψηφιακού μετασχηματισμού, κυρίως για να δημιουργήσει νέα αξία και να βοηθήσει, να υποστηρίξει ουσιαστικά την ευρωπαϊκή οικονομία, είναι πάρα πολύ μεγάλη και οι πρωτοβουλίες που παίρνονται ουσιαστικά είναι χωρισμένες σε τέσσερις πυλώνες. Ένας από αυτούς έχει να κάνει με τους individuals, δηλαδή με τα skills τα οποία θα πρέπει να έχουμε σαν jurisdiction, σαν Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω στο τομέα της πληροφορικής. Ο στόχος εδώ είναι ένα μίνιμουμ 80% του πληθυσμού να έχει κάποια βασικά digital skills, αλλά αυτό αφορά πάρα πολύ και γενικότερα στους επαγγελματίες στον χώρο της πληροφορικής, διότι θα δημιουργηθούν πάρα πολλές ευκαιρίες την επόμενη περίοδο, ευκαιρίες δουλειάς, ευκαιρίες καριέρας, μέσα από την ανάγκη που δημιουργείται μέσα από αυτά τα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού. Αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, τα skills, αυτό το 80% είναι γύρω στο 42% μετά από μελέτες που έχουν γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε υπάρχει πολλής δρόμος μπροστά μας για να χτίσουμε αυτό το capability στην Ευρώπη. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά σε infrastructure, σε υποδομές και γενικότερα στο πώς ουσιαστικά αυτές οι υποδομές θα μπορούν να είναι ασφαλείς. Αφορά αρκετά στο κομμάτι των τηλεπικοινωνιών και του 5G, αλλά και γενικότερα σε υποδομές και σε emerging technologies όπως το cloud, το edge computing κλπ.
Και οι δύο επόμενοι τομείς πυλώνες αφορούν σε digital transformation πάνω στον ιδιωτικό τομέα και τις επιχειρήσεις, πάλι για την ενίσχυση της οικονομίας και τη δημιουργία αξίας και ασφαλώς σε δημόσιους φορείς στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, ουσιαστικά, αν διαβάσει κάποιος, αν μελετήσει κάποιος πρωτοβουλίες που παίρνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δει ότι υπάρχει μια πάρα πολύ ισχυρή τάση για δημιουργία ψηφιακών οικοσυστημάτων, το οποίο είναι και το μέλλον για τη δημιουργία της αξίας που προανέφερα. Ίσως το 5G να έχει ένα ιδιαίτερο ρόλο εδώ, διότι εδώ και αρκετά χρόνια μιλάμε για cloud computing, μιλάμε για blockchain, μιλάμε για IoT, πιο πρόσφατα για quantum computing. Πιστεύω ότι αυτός ο κρίκος που έλειπε στην αλυσίδα ήταν ένα πάρα πολύ γρήγορο δίκτυο, ένα δίκτυο υψηλών ταχυτήτων με πολύ χαμηλό latency, το οποίο δίνει τη δυνατότητα για real-time connections, και ένα δίκτυο με πολύ μεγάλο capacity, όπου θα μπορούσε να διασυνδέσει πάρα πολλές συσκευές, ώστε να ανοίξει το δρόμο για τη δημιουργία νέων υπηρεσιών, νέων προϊόντων, μετασχηματίζοντας ουσιαστικά ψηφιακά πάρα πολλούς τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας και της παγκόσμιας οικονομίας. Αυτό δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό φαινόμενο, από τον ενεργειακό τομέα, την υγεία, τις μεταφορές, τη βιομηχανία. Ουσιαστικά εδώ η τάση η οποία παρακολουθούμε διεθνώς είναι η δημιουργία αυτών των οικοσυστημάτων μέσα από συνεργασία διαφόρων πολλών φορέων, από τους φορείς οι οποίοι κατασκευάζουν για παράδειγμα τα IoT devices, εκείνους οι οποίοι παρέχουν πλατφόρμες διασύνδεσης των devices αυτών, cloud providers, telecom operators, εταιρείες δημιουργίας λογισμικού ανάλογα με το industry, και αυτό το φέρνω σαν τάση, διότι θα είναι πολύ ισχυρή το επόμενο διάστημα, θα υπάρξουν πάρα πολλές ανάγκες, ειδικότερα σε digital trust επαγγέλματα, διότι ουσιαστικά το cyber security, το audit, το privacy είναι επαγγέλματα μέσα στη γενικότερη οικογένεια της ψηφιακής εμπιστοσύνης, τα οποία θα είναι η ραχοκοκαλιά που θα στηρίξει όλο αυτόν τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Και αυτό αναγνωρίζεται από πολλές κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, δηλαδή όποια καινούργια νομοθεσία και αν διαβάσει κανείς από την Αυστραλία, τη Σιγκαπούρη, την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Λατινική Αμερική, θα δει ότι οι καινούργιες νομοθεσίες οι οποίες συνοδεύουν αυτές τις τάσεις ψηφιακού μετασχηματισμού ουσιαστικά μιλάνε πλέον για οικοσυστήματα και δεν μιλάνε σε σιλό μόνο για κυβερνοασφάλεια, μόνο για έλεγχο πληροφοριακών συστημάτων κλπ. Στην Ευρώπη, όπως γνωρίζετε, υπάρχουν οι προτάσεις από την Κομισιόν για καινούργιες διρεκτίβες, όπως το 1ES2, όπως προτάθηκε το Δεκέμβριο του 2020, και το οποίο, όπως και τα υπόλοιπα directives, άρα και ευρωπαϊκοί νόμοι, ακολουθούν αυτό το οποίο ονομάζεται Ordinary Legislative Procedures, βρίσκονται σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης μεταξύ του European Parliament, του Council. Περιμένουμε τον Ιανουάριο περισσότερα νέα σχετικά με το 1ES2, το οποίο αφορά κυρίως κρίσιμες υποδομές στον ψηφιακό, ας πούμε, κόσμο. Θα είναι πολύ πιο αυστηρή νομοθεσία, θα περιλαμβάνει περισσότερους service providers, περισσότερα entities τα οποία ουσιαστικά θα πρέπει να υποχρεωθούν να συμμορφωθούν με τα directives, όπως αυτά ασφαλώς αφομοιωθούν από τις νομοθεσίες της κάθε χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε το Critical Entities Resilience, το οποίο αφορά κυρίως στο physical domain και όχι τόσο στο digital, και κάπως κάνει complement το 1ES2. Έχουμε το 5G EU Toolbox, όπως αυτό δημοσιεύθηκε και έγινε adapt τον Ιανουάριο του 2021, και το οποίο παρουσιάζει κάποια στρατηγικά, operational και υποστηρικτικά μέτρα για την υλοποίηση 5G, όχι, ξαναλέω, τόσο όσο αφορά σε telecom providers, αλλά γενικότερα στο οικοσύστημα το οποίο θα αφομοιώσει 5G λύσεις σαν κομμάτι ενός Digital Transformation Project. Έχουμε την πρόταση για το DORA, δηλαδή το Digital Operational Resilience Act, το οποίο αφορά κυρίως το financial sector.
Για τον τώρα περιμένουμε την απάντηση του European Council κάποια στιγμή τον Ιανουάριο του 2022 για να δούμε τις εξελίξεις και εκεί. Και έχουμε βέβαια και το proposal για ένα AI regulation, το οποίο είναι κυρίως ένα risk-based regulation, το οποίο κατηγοριοποιεί τους AI αλγόριθμους βάσει μιας κλίμακας, μιας μεθοδολογίας risk assessment, αλλά και το οποίο έχει πάρα πολύ ισχυρές απαιτήσεις πάνω σε assurance, πάνω σε IT audit. Και αυτά τα αναφέρω γιατί είναι πάρα πολύ κοντά στο ISACA community και το risk management, αλλά και το ασφαλώς το IT audit. Οπότε αυτό, όλες αυτές οι νομοθεσίες πιστεύω θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες στο ISACA community τους επόμενους μήνες, γιατί θα κληθούμε σαν επαγγελματίες του χώρου να υλοποιήσουμε τις νομοθεσίες αυτές. Σχετικά με τα ρίσκα θα ξεκινήσω να πω ότι υπάρχουν πρώτα απ' όλα κάποιοι drivers πάνω σε digital transformation projects διεθνή. Αυτό είναι ένα slide από μια διεθνή μελέτη του ISACA, ονομάζεται The Pulse. Δημοσιεύθηκε νωρίτερα μέσα στο 2021 και ουσιαστικά αναγνωρίζει, επικυρώνει μέσα από τη διεθνή κοινότητα του ISACA ότι το πιο σημαντικό που αφορά σε emerging technologies είναι τα χαρακτηριστικά, οι δυνατότητες που έχουν τα emerging technologies για να κάνουν disrupt, να υλοποιήσουν disruptive innovation και ουσιαστικά να δημιουργήσουν αξία και innovation γενικότερα. Ταυτόχρονα όμως βλέπουμε και κάποιες παραμέτρους οι οποίες ουσιαστικά δημιουργούν κάποιο resistance πάνω σε digital transformation έργα σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Με πρώτη απ' όλα το cost implementation, και εδώ υπογραμμίζεται η ανάγκη για πάρα πολύ ισχυρό IT governance και business cases, business planning που αφορά, είναι ασφαλώς τεχνοοικονομικό και αφορά κυρίως την επιλογή των κατάλληλων τεχνολογιών και την δημιουργία των κατάλληλων οικοσυστημάτων, όχι μόνο από τεχνολογικής αλλά από business. Μελέτη του World Economic Forum αναφέρει ότι το cybersecurity είναι σημαντικότερο αυτή τη στιγμή διεθνώς, μέσα και κάποιες άλλες συνεδρεύουσες, αλλά σημαντικές, όπως το staff training, δηλαδή θα πάλι μέσα από το ISACA State of Cybersecurity 2021, βλέπουμε ότι το social engineering είναι ίσως το σημαντικότερο, το συχνότερο type of attack, το οποίο βλέπουμε, μέθοδος επιθέσεων την οποία βλέπουμε διεθνώς. Ασφαλώς τα ransomware είναι πάρα πολύ ψηλά στη λίστα και όλοι μας διαβάζουμε όλα αυτά τα high profile attacks τα οποία συμβαίνουν, τα οποία μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως advanced persistent threats. Πριν από πολλούς μήνες αυτό που έγινε με το SolarWinds στις Ηνωμένες Πολιτείες και διεθνώς, την προηγούμενη εβδομάδα το καινούργιο vulnerability και τις επιπτώσεις αυτού που είδαμε, το Log4Shell, το οποίο έχει πάρει και αυτό τεράστιες διαστάσεις διεθνώς. Και στο τέλος της ημέρας, όσο αφορά στο impact, και αυτό είναι από μελέτη του ISACA, βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο impact πάνω από cyber attacks και lack of digital trust είναι πάνω στην φήμη ενός οργανισμού, οπότε οποιοδήποτε approach οργανισμού δεν συμπεριλαμβάνει την εμπιστοσύνη, σίγουρα αυτό το approach δεν είναι σύγχρονο, δεν αφορά τη σημερινή εποχή και θα πρέπει επιχειρήσεις διεθνώς να λάβουν πάρα πολύ σοβαρά το κομμάτι του digital trust. Εδώ έχω συνοψίσει κάποια ρίσκα μέσα από μελέτη διαφόρων περιστατικών αλλά και risk assessments που έχουν γίνει διεθνώς από διάφορους τομείς και στην Ευρώπη και από μελέτες του ENISA. Ένα από τα σημαντικότερα ρίσκα τα οποία βλέπουμε αφορά στην πολυπλοκότητα, και η πολυπλοκότητα στην πληροφορική είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της εμπιστοσύνης, όπου υπάρχει τεράστια πολυπλοκότητα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να εφαρμόσεις εμπιστοσύνη, cyber security, να εφαρμόσεις τακτικές ελέγχου κλπ. Άρα αυτό σίγουρα θα πρέπει να είναι μια προτεραιότητα. Ακόμα και όταν μιλάμε για trust, πώς θα μπορέσουμε να μειώσουμε την πολυπλοκότητα ενός οικοσυστήματος.
Όσο αφορά στο supply chain, βλέπουμε ότι εκεί το risk management πολλές φορές είναι φτωχότερο από αυτό που θα έπρεπε να είναι. Τα supply chain attacks πλέον βλέπουμε ότι τα βλέπουμε πάρα πολύ έντονα να επικρατούν, και αυτό είναι κάτι πάλι που πρέπει να δουν οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί διεθνώς, έτσι ώστε να μπορέσουν να μιλήσουν για εμπιστοσύνη, γιατί αν κάποιος δεν δει ολιστικά το supply chain και κάπως περιοριστεί στον οργανισμό, τον οποίο σε έναν οργανισμό, ένα κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας, τότε σίγουρα δεν μπορεί να μιλάει για εμπιστοσύνη. Emerging technology risks θα πρέπει να ληφθούν πάρα πολύ σοβαρά υπόψη, και ιδιαίτερα όταν μιλάμε για νέες τεχνολογίες. Τα siloed approaches μεταξύ διαφόρων τμήματων ή επαγγελμάτων ψηφιακής εμπιστοσύνης δεν οδηγούν πουθενά. Ταυτόχρονα υπάρχει time to market pressure, γιατί όταν κάποιος θέλει να δημιουργήσει αξία, θέλει να τη δημιουργήσει γρήγορα για να δημιουργήσει revenue, για να μπορέσει να ουσιαστικά οδηγήσει ένα οργανισμό σε επιτυχία, και αυτό το reduced time to market πάλι δημιουργεί ένα έτσι πιο challenging περιβάλλον όσο αφορά στην δημιουργία εμπιστοσύνης. Και το τελευταίο και ίσως το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι χρειαζόμαστε πάρα πολλούς επαγγελματίες ψηφιακής εμπιστοσύνης, οι οποίοι σήμερα δεν υπάρχουν, και εμείς σαν οργανισμός, σαν ISACA Διεθνώς, προσπαθούμε να καλύψουμε το κενό αυτό και να βοηθήσουμε ουσιαστικά στη δημιουργία αυτού του workforce. Άρα, για να μιλήσουμε για ψηφιακή εμπιστοσύνη και να το ορίσουμε λίγο καλύτερα, θα ήθελα να το περιγράψω πάρα πολύ απλά ως εξής. Υπάρχει το επάγγελμα του Cybersecurity, Risk Management, IT γενικότερα, Governance Management, το επάγγελμα του Privacy, το επάγγελμα του Assurance, του IT Audit, ορίστε το όπως θέλετε. Τα επαγγέλματα αυτά ουσιαστικά μόνο όταν συνεργαστούν μεταξύ τους και μόνο όταν οι επαγγελματίες οι οποίοι δουλεύουν στα επαγγέλματα αυτά αποκτήσουν πάρα πολύ καλή αντίληψη και γνώση των γειτονικών τους επαγγελμάτων, μόνο τότε θα μπορέσει αυτό το οποίο ονομάζεται ψηφιακή εμπιστοσύνη να λειτουργήσει ολιστικά. Ή για να το πω διαφορετικά, ο πιο ικανός τελικά επαγγελματίας στο χώρο του είναι ο επαγγελματίας ο οποίος έχει το vertical expertise, καταλαβαίνει πάρα και τελικά αυτός είναι ο επαγγελματίας ο οποίος είναι και ο πιο σημαντικός και ο οποίος διαπρέπει στο χώρο του. Άρα τα βασικά είναι ως ethical expertise, δηλαδή γενικευμένη πλέον γνώση. Για να σας φέρω για παράδειγμα, ένα CISO ή ένα cyber security expert θα μπορέσει ποτέ να είναι, θα έλεγα, να φτάσει, να, δεν θα μπορέσει ποτέ να φτάσει στο επίπεδο που ονειρεύεται να φτάσει, δηλαδή να γίνει ένας από τους κορυφαίους ή από τους πιο ικανούς, αν δεν καταλάβει πάρα πολύ καλά πώς λειτουργεί το IT governance, πώς λειτουργούν τα projects ψηφιακού μετασχηματισμού, ώστε να μπορέσει να κάνει embed το cyber security σε ένα τέτοιο project. Δεν θα μπορέσει να είναι επιτυχημένος αν δεν καταλάβει το κομμάτι του IT audit, ώστε να μπορεί όλη η σχεδίαση που κάνει να είναι auditable, αλλά και να διευκολύνει το ελεγκτικό κομμάτι, γιατί μην ξεχνάμε ότι πολλά από τα περιστατικά που βλέπουμε διεθνώς δεν είναι στο cyber security, θα πω εγώ, δεν είναι σόνι και καλά αποτυχίες του cyber security. Μπορεί να είναι αποτυχία του εσωτερικού ελέγχου, μπορεί να είναι αποτυχία του management ενός digital transformation project γιατί δεν έκανε σωστά embed το cyber security, μπορεί να είναι και επιτυχία και αποτυχία ενός risk manager ο οποίος δεν ήταν ολιστικός στην προσέγγιση του. Είναι λοιπόν innovators αυτοί οι επαγγελματίες, παίρνουν ιδέες από τα γειτονικά επαγγέλματα, τις εφαρμόζουν στον τομέα τους και πάνω απ' όλα είναι μέλη διεθνών κοινοτήτων για να μπορούν συνέχεια να αναβαθμίζουν τη γνώση τους και να μπορούν να φέρουν καινούργιες ιδέες στον οργανισμό τον οποίο δουλεύουν. Σαν παράδειγμα, θα ξεκινήσω από το Assurance για να σας δώσω κάποιες ιδέες για τους IT auditors, όχι γενικά για τους auditors, αλλά μπορείτε να το κάνετε απλά και γενικότερα στο Assurance Profession αυτό.
πρώτα απ' όλα πρέπει να καταλαβαίνουν πάρα πάρα πολύ καλά πώς λειτουργούν τα emerging technologies. Δεν μπορείς να ελέγξεις κάτι το οποίο δεν το καταλαβαίνεις. Δεύτερον, μία ιδέα θα ήταν να κλέψουν έτσι τα τελευταία trends και προσεγγίσεις από άλλα επαγγέλματα όπως αυτό το cyber security. Θα μπορούσαν δηλαδή να ακολουθήσουν zero trust approaches πάνω στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζουν IT audit. Θα πρέπει σίγουρα να κάνουν establish dynamic auditing practices, γιατί το audit πλέον πρέπει να είναι δυναμικό. Δεν μπορεί ένας οργανισμός να λειτουργεί agile, να κάνει develop agile, να υλοποιεί ένα έργο ψηφιακού μετασχηματισμού με ένα agile τρόπο και το audit να είναι static και να μην είναι κομμάτι των sprints ενός agile process, γιατί συνέχεια θα αλλάζει αυτό το οποίο θα προσπαθεί να ελέγξει. Θα πρέπει ουσιαστικά να ελέγχουμε όλο το life cycle από το design, operation, το οποίο είναι γνωστό, αλλά σίγουρα θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας το supply chain, γιατί κανένας οργανισμός πλέον δεν κάνει innovate, δεν καινοτομεί χωρίς συνεργασίες. Άρα από τη στιγμή που έχουμε οικοσυστήματα στο ελεκτρικό μας έργο, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη όλο το supply chain για να μπορέσουμε να καταλάβουμε καλύτερα τα αποτελέσματα του ελέγχου και να είναι και πιο ακριβή. Θα πρέπει σίγουρα να χρησιμοποιεί καινούργιες τεχνολογίες. Το automation είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι πλέον στο IT audit. Δεν μπορεί χωρίς automation κάποιος να θεωρήσει δηλαδή ότι μπορεί να κάνει ένα ολιστικό, γρήγορο και επιτυχημένο audit. Θα πρέπει να καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά τα cyber risks. Ξανά, δεν μπορείς να ελέγξεις αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνεις. Και στο case του privacy πάλι θα πρέπει ό,τι έχει να κάνει με privacy audit να είναι ένα κομμάτι του overall assurance. Θα μου πείτε, κάποιοι οργανισμοί μπορεί να μην έχουν καμία σχέση με το privacy, ακόμα και αν δεν είναι B2C ένας οργανισμός, αν ψάξει κάποιος σίγουρα θα βρει requirements για GDPR compliance. Και συνεχίζω με το audit να πω ότι οι καινούργιες τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ, ειδικά το AI, και αυτό είναι το μέλλον κατά τη δική μας άποψη πάνω στο επάγγελμα του IT audit. Διότι με το AI μπορεί κάποιος πρώτα απ' όλα να αφήσει πίσω το sampling σαν μια πλέον παροχημένη τακτική και να μπορεί να κάνει full data audit στο σύνολο των δεδομένων και να έχει ολοκληρωτική εικόνα και όχι samples, αποτελέσματα από samples που έχει λάβει, με τη βοήθεια πάντα του AI και του cloud. Θα μπορεί να κάνει real-time auditing, αν είναι όλα automated, και θα μπορεί να βρίσκει και καινούργια patterns τα οποία με πιο manual τρόπο δεν θα μπορούσε να τα δει. Άρα το κομμάτι του IT audit με την ενίσχυση βοήθεια από AI και automation πιστεύουμε ότι είναι το μέλλον το οποίο θα κάνει και τη διαφορά στο επάγγελμα αυτό. Αντίστοιχα παραδείγματα υπάρχουν για το blockchain. Αν κάποιος μπορέσει να περάσει όλα τα transactions σε ένα blockchain, τότε μπορεί να τα κάνει audit και πιο εύκολα. Και φυσικά το cloud computing, και σε αυτό βοήθησε πολύ και η πανδημία, γιατί πολλοί φορείς πήγαν στο cloud για να μπορέσουν και οι εργαζόμενοι τους να δουλέψουν remotely με κάποιες υπηρεσίες οι οποίες ήταν πιο γρήγορα έτοιμες στο cloud. Εκεί λοιπόν αυτό είναι ένα από τα καλά αυτής της τρομερής πανδημίας, ότι βλέπουμε αρκετή μεταφορά δεδομένων στο cloud και εκεί έχεις περισσότερα δεδομένα για να ελέγξεις. Οπότε αν εφαρμόσεις automation θα μπορείς να έχεις και καλύτερα αποτελέσματα. Επόμενο case study για το cyber security είναι αντίστοιχο. Αν δείτε δηλαδή από cyber security lens το digital trust, θα δείτε πολλές συνέργειες και πολλές ιδέες που θα μπορούν να υπάρξουν από εκεί. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να είναι embedded στο digital transformation project, αλλά ο cyber security expert πρέπει να έχει γνώση για το πώς λειτουργεί ένα έργο ψηφιακού μετασχηματισμού για να μπορέσει στα κατάλληλα σημεία να κάνει embed το cyber security. Γιατί το cyber security, αν δεν είναι embedded, it's done, δεν λειτουργεί. Θα πρέπει να σκέφτεται business, δηλαδή να μπορέσει να συνδέσει τα cyber related risks με τους στόχους της εταιρείας, ακόμα και με το ίδιο το P&L της εταιρείας, δηλαδή αν μπορεί να κάνει monetize, να περιγράψει σε ευρώ, θα έλεγα εγώ, το ρίσκο, τότε θα μπορεί να το κάνει πιο κατανοητό σε ένα διοικητικό συμβούλιο και επίσης να μπορέσει να πείσει, αλλά και να ουσιαστικά να ποσοτικοποιήσει και το ρίσκο καλύτερα. Θα πρέπει να έχει ικανότητες, εξαιρετικές πιθανότητες στο project management, ένα cyber security expert, γιατί θα πρέπει να κάνει plan, manage, support όλα τα investments για να μπορέσει ουσιαστικά να είναι επιτυχημένο στο επάγγελμά του.
Θα πρέπει να δώσει έμφαση στο recovery και στο response. Cybersecurity δεν είναι μόνο το prevention. Το recovery και response είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί κάποια στιγμή κάποιο περιστατικό θα συμβεί. Είναι τόσο αυξημένο το sophistication των attacks που κανείς, μα κανείς δεν μπορεί να πει ότι έχω preventive controls τα οποία είναι αρκετά. Το prevention κάποια στιγμή θα κάνει fail. Άρα εδώ έρχεται το response για να μπορέσουμε γρήγορα να ανακάμψουμε και να επαναφέρουμε έναν οργανισμό στη λειτουργία του με μειωμένο business impact και το recovery αντίστοιχα. Τα maturity assessments πιστεύουμε στον ISACA ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά. Υπάρχουν μοντέλα στον οργανισμό στον ISACA όπου μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος για να κάνει cyber security maturity assessments. Είναι εναλλακτικά των static certifications. Και πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικά, διότι αν κάποιος ακολουθήσει, για παράδειγμα, ένα CMMI maturity assessment με τα 5 επίπεδα ωριμότητας, αν ένας οργανισμός μπορέσει να φτάσει σε 4 ή 5, που είναι και το τελευταίο επίπεδο, τότε τα αποτελέσματα είναι πολύ πιο προβλέψιμα πάνω στο cyber security από έναν οργανισμό ο οποίος είναι λιγότερο όριμος. Τα maturity assessments λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικά, διότι μας δίνουν μια πραγματική εικόνα για το cyber security, δεν είναι μαύρο-άσπρο. Πραγματική εικόνα μας δίνουν και μας δίνουν άμεσα τα σημεία βελτίωσης τεχνοοικονομικά για να μπορέσουμε να τα χειριστούμε στο ευρύτερο πλαίσιο ενός οργανισμού. Και επίσης να περάσουμε και το μήνυμα ότι 100% ασφάλεια δεν υπάρχει, πάντα έχουμε ένα maturity level, το οποίο είτε το αυξάνουμε, είτε λόγω των αλλαγών που γίνονται σε ένα οργανισμό, γιατί γίνεται μέλος ενός οικοσυστήματος, μπορεί ξαφνικά και να κάνουμε claim ότι το μειώσαμε. Το σημαντικό εδώ είναι να ξέρουμε την αλήθεια για να μπορέσουμε να κάνουμε τις αντίστοιχες ενέργειες για να βοηθήσουμε τον οργανισμό. Θα κλείσω την παρουσίασή μου με κάποια έτσι χαρακτηριστικά του ISACA για να σας πω τι κάνουμε και διεθνώς. Όπως γνωρίζετε, ο οργανισμός έχει 224 chapters σε 180 χώρες, σε όλο τον κόσμο. Με τα chapters αυτά έχουμε ξεκινήσει μια πρωτοβουλία να συνεργαστούμε πολύ πιο στενά παγκοσμίως, διότι τα chapters είναι αυτά τα οποία γνωρίζουν ακριβώς τι γίνεται σε κάθε χώρα και σε κάθε jurisdiction, αλλά και το πιο σημαντικό είναι ότι στο τέλος της ημέρας αυτά τα global trends τα οποία συζητάμε, κάποιος θα πρέπει να τα ερμηνεύσει, να τα κάνει interpret σε local trends για να μπορεί να βρει τις κατάλληλες custom λύσεις. Ο ISACA λοιπόν είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο το οποίο ουσιαστικά συνδέει επαγγελματίες από όλο τον κόσμο. Υπάρχει μια πλατφόρμα η οποία λέγεται Engage, και όπου εκεί ουσιαστικά ειδικοί από κάθε ένα από τα επαγγέλματα τα οποία αναφέραμε νωρίτερα μπορούν να μπουν, να ανταλλάξουν ιδέες, να βγουν από τα σύνορα της χώρας τους, να καταλάβουν πώς άλλοι ουσιαστικά λύνουν παρόμοια προβλήματα με αυτά τα οποία μπορεί να έχουν. Και επίσης δίνει τη δυνατότητα και σαν οργανισμός, πέρα από τα chapter events όπως αυτό που κάνουμε σήμερα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί φέρνει κοινότητες επαγγελματιών κοντά για να συζητήσουν ουσιαστικά, να ανταλλάξουν ιδέες και να μπορέσει και ουσιαστικά μια συγκεκριμένη περιοχή να φτάσει σε ένα innovation και μια βελτίωση στο χώρο. Αλλά πέρα από αυτό έχει και αρκετές ευκαιρίες για εθελοντισμό, δηλαδή τη δυνατότητα κάποιος από εσάς να βάλει το όνομά του σε μια δημοσίευση η οποία κάποια στιγμή θα θεωρηθεί διεθνής πρακτική. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο για έναν επαγγελματία, δηλαδή να έχει και αναγνώριση μέσα από τον ISACA, μέσα από την συμμετοχή του στη δημιουργία αυτών των παγκόσμιων καλών πρακτικών. Το membership το γνωρίζετε όλα, ο οργανισμός θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ακόμα περισσότερη αξία, περισσότερο content στα μέλη του οργανισμού, καθώς και περισσότερες ευκαιρίες για CPEs παγκοσμίως. Ο ISACA κάνει πάρα πολύ έρευνα, έχει καινούργια papers πάνω σε AI, σε blockchain, μιλάει για zero trust, μιλάει για assurance, καινούργιες πρακτικές assurance, μιλάει για digital trust. Αυτό που σας προτείνω είναι πολύ συχνά να επισκέπτεστε το site του οργανισμού, γιατί αυτά ουσιαστικά είναι free, τα περισσότερα για members, για να μπορέσετε έτσι να ανανεώσετε την γνώση σας και να δείτε, να πάρετε μία ιδέα για το τι γίνεται διεθνώς. Και ασφαλώς όλο αυτό το knowledge είναι σε όλες αυτές τις περιοχές που προανέφερα.
αλλά όχι σε σιλό. Πάντα σε συνδυασμό το ένα με το άλλο για να μπορέσουμε σαν οργανισμός να φτιάξουμε πιο έτσι ολιστικούς και επιτυχημένους επαγγελματίες. Τα credentials στο ISACA τα περισσότερα τα γνωρίζετε, CISA, CISM, Seagate, CDIPSI, για να έχουμε το vertical expertise πάνω στις περιοχές αυτές, το C-Risk, το CSX πάνω σε Cybersecurity Training. Τώρα τελευταία ο οργανισμός ήρθε και με κάποια καινούρια credentials όπως το Cybersecurity Audit, IT Risk Fundamentals, το CCAK το οποίo έγινε σε συνεργασία με το Cloud Security Alliance για audit πάνω σε cloud, COBIT Certificates, CSX Certificates, αλλά ήρθε και με μια έτσι γκάμα από certificates τα οποία ονομάζονται IT Information Technology Certified Associate, όπου κάποιος ο οποίος είτε είναι στην αρχή της καριέρας του, έχει αποφασίσει να αλλάξει επάγγελμα και να έρθει προς το επάγγελμα της πληροφορικής, μπορεί να δώσει εξετάσεις πάνω σε Computing Fundamentals, Network, Cyber Security και όταν τις περάσει όλες αυτές να πάρει το credential το οποίο ονομάζεται ITCA. Αλλά και ακόμα και ίσως πιο σημαντικό, όταν μιλάμε για Emerging Technologies, πιστεύω ότι αν κάποιος καταφέρει και συνδυάσει μία από τις πιστοποιήσεις που έχει τώρα, όπως το CISA, με ένα CET credential, όπως για παράδειγμα Artificial Intelligence, τότε θα μπορεί να έχει γνώση όχι μόνο του Vertical Expertise του, αλλά και των Emerging Technologies και Risks, τα οποία θα οδηγήσουν την επόμενη μέρα στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Οπότε, αν πάρετε για παράδειγμα το καινούργιο AI Regulation στην Ευρώπη, το οποίο μιλάει για Risk Management και Audit, πάνω σε AI, αν κάποιος μπορέσει να συνδυάσει credentials όπως το CISA ή το C-Risk με το CET AI, τότε θα μπορέσει να τοποθετηθεί στην αγορά πολύ πιο ισχυρά στις εταιρείες οι οποίες θα πρέπει να συμμορφωθούν με αυτή την καινούργια νομοθεσία. Επίσης, ο ISACA έχει αρκετά enterprise solutions πέρα από τα individuals, από CSX training, το CMMI, το οποίο ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες σαν ένα έργο, μια απέτηση του Department of Defense σε συνεργασία και ήρθε το Carnegie Mellon University και έφτιαξε το CMMI ουσιαστικά για να μπορεί το αμερικανικό δημόσιο να αξιολογεί καλύτερα τους προμηθευτές software βάσει του επίπεδου ωριμότητας που έχουν στην ανάπτυξη λογισμικού. Έτσι ξεκίνησε η ανάγκη. Αυτό έχει πλέον προχωρήσει πάρα πολύ. Ο ISACA από το 2016 που ουσιαστικά έκανε acquire το CMMI έχει φτιάξει καινούργια προϊόντα, καινούργιες λύσεις όπως το CMMI Cyber Security, Cyber Maturity Platform, όπου ένας δημόσιος οργανισμός, μια επιχείρηση, ένας SME, μια μεγαλύτερη ή μικρότερη εταιρεία μπορεί να το χρησιμοποιήσει ώστε να έχει μπροστά του όλα τα ρίσκα, να έχει ένα maturity level για τον οργανισμό του, να έχει τη δυνατότητα να κάνει project management πάνω σε digital trust, αλλά και να περάσει και ένα μήνυμα πολύ πιο εύκολα προς την ανώτατη διοίκηση του οργανισμού. Θα κλείσω την παρουσίασή μου μιλώντας λίγο για advocacy. Μιλάμε με πάρα πολλές κυβερνήσεις όλο τον κόσμο, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη, την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κομισιόν, τη Σιγκαπούρη, την Αυστραλία, με κυβερνήσεις στην Αφρική, στη Λατινική Αμερική. Βλέπουμε παντού τις ίδιες τάσεις με ένα περισσότερο πιο custom ουσιαστικά τρόπο ανάλογα με το επίπεδο απορρόφησης ψηφιακών τεχνολογιών σε κάθε περιοχή. Και είμαστε εκεί ουσιαστικά για να κάνουμε contribute σε όλες αυτές τις κυβερνήσεις να πετύχουν τους στόχους τους, δηλαδή να στηρίξουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό μέσα από ψηφιακή εμπιστοσύνη. Και έχουμε και το One in Tech, το οποίο πολλοί από εσάς μπορεί να μην γνωρίζετε, διότι ο ISACA δεν ανήκει σε κάποιο έθνος, δεν ανήκει σε κάποια φυλή, δεν έχει φύλο. Είναι ένας οργανισμός ο οποίος ουσιαστικά κάνει ενέργειες για να ουσιαστικά υποστηρίξει το diversity, το equity, το inclusion. Γι' αυτό υπάρχουν και κάποια προγράμματα για να στηρίξουμε τους νέους, για να βοηθήσουμε περισσότερες κοπέλες να έρθουν στα επαγγέλματα του Digital Trust, διότι υπάρχει έλλειψη, αλλά και γενικότερα να εκφράσουμε αυτό το μήνυμα ισότητας, ανεξάρτητα από το πού είσαι, ξαναλέω τι φύλο είσαι, τι χρώμα είσαι, σε ποια φυλή ανήκεις, ότι μπορείς να έχεις τις ίδιες ευκαιρίες για να ουσιαστικά κάνεις innovate, για να μπορέσεις να γίνεις πάρα πολύ πετυχημένος στο χώρο του Digital Trust. Αυτά ήθελα να πω, ελπίζω να μην σας κούρασα πάρα πολύ. Είμαι σχεδόν
στο χρόνο μου, οπότε back to you, Νίκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Θέλω να μείνω ειδικά σε αυτό που είπες, ότι θα πρέπει ταυτόχρονα να είμαστε καθετοποιημένοι στην τεχνογνωσία στην κάθε περιοχή που κινείται ο καθένας, αλλά παράλληλα πρέπει να βλέπουμε και οριζόντια. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω την λέξη που μπορεί να παρεξηγηθεί generalist, αλλά ουσιαστικά πρέπει να έχουμε μια πιο ολιστική ματιά στο τι συμβαίνει γύρω μας. Γιατί ένα από τα challenge που έχουμε όταν κάνουμε και τα μαθήματα για CISA είναι πως ένας ουσιαστικά επαγγελματίας πρέπει να έρθει σε επαφή με όλες αυτές τις διαφορετικές, αν θέλει, συχνότητες ανθρώπων. Προγραμματιστές, system engineers, governance, διοίκηση. Όλα αυτά λοιπόν εξελίσσουν ουσιαστικά το προφίλ του κάθε επαγγελματία και τον βγάζουν χωρίς να το καταλαβαίνει και ο ίδιος μέσα από τα σύλλογα που έχει μπει, ακόμα και από την εκπαίδευση που έχει πάρει. Όλοι μας, καλώς ή κακώς, κάποια στιγμή μπαίνουμε σε ένα συγκεκριμένο μονοπάτι. Αν αυτός ο στόχος είναι να φτιάξουμε τελικά ένα προφίλ Digital Trust Professional, είναι ένα μεγάλο challenge και νομίζω ο ISACA είναι το σωστό σημείο για να μπορέσουν να πάρουν την γνώση που χρειάζονται. Ωραία, λοιπόν, οπότε τώρα θα καλωσορίσω να έρθει μαζί μας η Ιρώ Χατζοπούλου, ώστε να αρχίσουμε το session με τις ερωτήσεις. Θυμίζω ότι πρέπει να βγείτε και να μοιραστείτε και εσείς τις απορίες που μπορεί να έχετε, είτε πάνω στις παρουσιάσεις των ομιλητών μας, είτε για γενικότερα θέματα που σας απασχολούν. Γεια σου, Ιρώ. Γεια σας, καλησπέρα σε όλους. Να ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις. Ξεκίνησε. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σε αυτή την παρέα. Χαίρομαι πάρα πολύ που άκουσα τους ομιλητές μας. Ήταν πράγματι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είδα στο σύστημά μας, στο Menti, τις ερωτήσεις που βάλατε. Και θα έχω τώρα την ευκαιρία να απευθύνω στους ομιλητές σιγά-σιγά και να μπορέσουμε να σας δώσουμε έτσι μια πιο προσαρμοσμένη, θα το πω, απάντηση πάνω στις δικές σας απορίες. Η πρώτη ερώτηση ξεκινάει από κάτι που αναφέρθηκαν και οι δύο ομιλητές. Χάρηκα βασικά πάρα πολύ που άκουσα και τον κύριο Σταβερή να μιλάει ότι στην προσπάθεια για την εθνική στρατηγική έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η πολύ σημαντική ομάδα που έχετε. Και συγχαρητήρια σε όλους για το εγχείρημα και για τη συνέχεια. Και αντίστοιχα άκουσα και από τον κύριο Δημητριάδη να αναφέρει τις λέξεις Digital Trust Professional και ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναπτύξουμε και τέτοιους επαγγελματίες. Οπότε η πρώτη ερώτηση αφορά προφανώς τον πολύ σημαντικό παράγοντα του ανθρώπου και θα ήθελα τον κύριο Σταβερή να μου πει αν πιστεύει ότι ως Ελλάδα, ως χώρα, έχουμε επαγγελματίες αυτή τη στιγμή που έχουν το κατάλληλο επίπεδο να ανταποκριθούν σε όλες αυτές τα challenges που έχουμε μπροστά μας στον χώρο της κυβερνοασφάλειας. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Ενδεχομένως αυτή η ερώτηση θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και προς όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενδεχομένως όχι μόνο. Υπάρχουν επαγγελματίες, υπάρχουν πάρα πολύ καλοί επαγγελματίες στην ελληνική επικράτεια και στο δημόσιο τομέα. Με πολλούς από αυτούς που είναι στο δημόσιο τομέα έχω τη χαρά να συνεργάζομαι. Δυστυχώς εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Η βελτίωση, η ανάπτυξη της τεχνολογίας, οι καινούργιες εφαρμογές, όπως πολύ ωραία ανέφερε και ο κ. Δημητριάδης, η χρήση τεχνητής νοημοσύνης, blockchain, IoT, το 5G που πλέον έχει μπει στη ζωή μας στην Ελλάδα, φέρνει καινούργιες εφαρμογές και καινούργιες υπηρεσίες. Που σημαίνει τι? Ότι οι δυνατότητες που έχουμε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τις ενδεχόμενες απειλές είναι μειωμένες. Που σημαίνει ότι παράλληλα πρέπει να προχωρήσουμε σε εκπαίδευση νέων ανθρώπων στις νέες αυτές τεχνολογίες, να καταλάβουν τι σημαίνει και πώς μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε.
Άρα, ενώ αυτή τη στιγμή έχουμε την μαγιά των ανθρώπων που μπορούν να δουλέψουν και δουλεύουν, τα επόμενα χρόνια θα βρεθούμε, εάν δεν προετοιμαστούμε από τώρα προφανώς, τα επόμενα χρόνια όχι ως Ελλάδα, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, θα βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να μην μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενες απειλές που θα προκύψουν. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε σε ένα σχετικά καλό επίπεδο. Αλλά θα πρέπει να προετοιμαστούμε για την επόμενη πενταετία και την επόμενη δεκαετία. Ενδεχομένως και λίγο λιγότερο. Άρα, συμφωνώντας και με αυτά που άκουσα από τον κύριο Δημητριάδη και χάρηκα πάρα πολύ που το άκουσα, είναι και στη δική μας, στο δικό μας πλάνο, στη δική μας στρατηγική, το awareness, το capacity building, αλλά και η εκπαίδευση όλων, υπαλλήλων και πολιτών, στη νέα πραγματικότητα που θα έχουμε να ζήσουμε τα επόμενα χρόνια, γιατί η νέα πραγματικότητα είναι η ψηφιακή, μπαίνει μες στη ζωή μας, θα μπει μες στη ζωή μας σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι έχουμε τώρα και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Εδώ βέβαια υπάρχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Οι νέες γενιές, προσωπικά μπορώ να εγγυηθώ και δεν νομίζω να υπάρχει κανένας που μπορεί να με διαψεύσει, ότι μπορούν να επενδύσουν στις σπουδές τους στην κυβερνοασφάλεια, είτε αφορά πώλησης, είτε αφορά το νομικό κομμάτι, είτε αφορά το τεχνικό κομμάτι ή και όλα μαζί. Είναι μια σίγουρη θέση εργασίας. Άρα, όπως σας είπα πριν, η κυβερνοασφάλεια είναι κάτι δυναμικό σαν τη στρατηγική μας, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δυναμικές πρέπει να είναι και οι ενέργειές μας. Αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντηση. Λίγο θα σας κρατήσω ξανά πάνω σε αυτό το θέμα για λίγο. Είχαμε ένα μήνυμα από ένα συμμετέχοντα και μιλάει ότι, και μας ρωτάει βασικά, αν βρισκόμαστε σε μια φάση στην Ελλάδα που θεωρούμε ότι έχουμε ψηφιακό αναλφαβητισμό. Δηλαδή θεωρούμε ότι είμαστε σε αυτό το σημείο ή όπως το λέτε εσείς έχουμε ακόμα, είμαστε σε καλό επίπεδο και άρα δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε έτσι τόσο, με τόσο extreme όρους. Ο ψηφιακός αναλφαβητισμός εξαρτάται ποιο επίπεδο, θα πρέπει να δούμε σε τι επίπεδο αναφερόμαστε. Αν καταρχάς μιλάμε για τις δυνατότητες των Ελλήνων developer, για παράδειγμα, των Ελλήνων προγραμματιστών, προσωπικά μπορώ να σας πω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, σαν Έλληνες developer. Έτσι. Και δεν το λέμε επειδή είμαστε Έλληνες, δεν θέλω να το πάρουμε ισοφινιστικά, έτσι, καμία περίπτωση, αλλά είναι κάτι που είναι αναγνωρίσιμο και από συναδέλφους που είχα παλιότερα από χώρες του εξωτερικού. Δεν ακούω τη λέξη, την έκφραση ψηφιακός αναλφαβητισμός. Ενδεχομένως να μπορέσουμε να πούμε ότι υπάρχει μια άγνοια κινδύνου ορισμένων ανθρώπων για το τι είναι το ψηφιακό μας περιβάλλον και πώς θα πρέπει να προστατευτούμε. Όλοι μας, μα όλοι μας, ακόμα και ο πατέρας μου και ο πεθερός μου που είναι 80 χρονών, έχει ένα smartphone και ένα tablet. Και μπορεί και μπαίνει στα social media με τους φίλους του, παίζει τάβλη απομακρυσμένα. Άρα δεν μπορώ να θεωρήσω αυτόν τον άνθρωπο ψηφιακά αναλφάβητο που είναι 80 ετών και γεννήθηκε ενδεχομένως μέσα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το ότι αυτός ο άνθρωπος ή αυτή τη ηλικία άνθρωποι δεν έχουν την κατανόηση να δουν τι είναι ασφαλές μέσα στο διαδίκτυο, δεν είναι ψηφιακός αναλφαβητισμός, αλλά είναι κομμάτι δικής μας δουλειάς να τους εκπαιδεύσουμε. Το ίδιο πάει και στα ακραία, στις μικρές ηλικίες. Ένα παιδί ηλικίας 6 έως και 10 ετών, ας μην ξεχνάμε ότι τις προηγούμενες δύο χρονιές αναγκάστηκε, λόγω κορονοϊού, να κάνει απομακρυσμένη εκπαίδευση. Έγινε μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Και τα δύο μου παιδιά, μιλώντας από προσωπική εμπειρία, και η μικρότερη κόρη μου και η μεγάλη, μπόρεσαν και έκαναν αντάψει το νέο σύστημα αυτό πάρα πολύ γρήγορα. Ενδεχομένως γρηγορότερα από ό,τι θα έκανε ένας ενήλικας. Αυτό όμως δεν είναι ψηφιακός αναλφαβητισμός. Είναι ψηφιακή ετοιμότητα που έχουν τα παιδιά, είναι έτοιμα να το κάνουν, αλλά πρέπει να είμαστε δίπλα τους, και όχι μόνο ως γονείς, αλλά και ως κυβέρνηση και ως ιδιωτική και ο ιδιωτικός τομέας, να τους εκπαιδεύσουμε για την ασφαλή χρήση. Αυτό είναι το σημαντικό κομμάτι που θα πρέπει να κοιτάξουμε. Ο ψηφιακός κόσμος είναι σαν την οδήγηση. Όλοι μας ξέρουμε να οδηγούμε μέσα στις άκρες. Το ζήτημα είναι ποιοι ξέρουν να οδηγούν σωστά για να προστατεύσουν τη δική τους ζωή και τον γύρο. Πολύ ωραίο μήνυμα αυτό, που μου άρεσε και η παρομοίωση. Είπατε λοιπόν ότι είναι στο χέρι μας για να κάνουμε κάποιες ενέργειες προκειμένου να πετύχουμε αυτή την ενημέρωση, τη γνώση, την αύξηση των ικανοτήτων. Και είδα κιόλας ότι στην Εθνική Στρατηγική υπάρχει και ένας στόχος, ο οποίος σχετίζεται με την ανάπτυξη ικανοτήτων. Υπάρχει κάτι συγκεκριμένο το οποίο να προετοιμάζεται σε γενικές γραμμές σε επόμενο χρονικό διάστημα?
στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, αυτό το πρώτο κομμάτι που έγινε ήταν η έκδοση του Cybersecurity Handbook της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, το οποίο δεν είναι γνώση, δεν ξεπήραμε κάτι από το μηδέν, δεν ανακαλύψαμε τον τροχό. Απλά συντάξαμε σύνταξη Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, ένα κείμενο με βασικές οδηγίες που πρέπει να ακολουθηθούν, που καλό θα ήταν να ακολουθούνται από τον απλό χρήστη ενός υπολογιστή μέχρι τον πιο senior χρήστη, το System Administrator. Προφανώς δεν σταματάμε εκεί. Αυτό δεν σημαίνει τελείωση η δουλειά μας. Πάνω σε αυτό το handbook θα γίνουν και εκπαιδεύσεις υπαλλήλων, θα γίνουν σεμινάρια, να συζητηθούν απορίες, να περάσει αυτή η γνώση με έναν καλύτερο τρόπο και προφανώς θα προχωρήσουν και σε άλλου τύπου cybersecurity handbooks, τα οποία θα είναι πιο ειδικευμένα. Όπου εκεί θα είναι, για παράδειγμα, cybersecurity handbook για IoT συσκευές, όπως πολύ ωραία ανέφερε και ο κύριος Δημητριάδης στην ομιλία του. Cybersecurity handbook για τεχνητή νοημοσύνη. Με απλά βήματα, σιγά-σιγά πηγαίνοντας, δημιουργώντας ένα πιο ασφαλές περιβάλλον και βάζοντας γνώση και κατανόηση στους ανθρώπους τι είναι τα καινούργια, οι καινούργιες αυτές λέξεις, τα buzzwords που χρησιμοποιούμε. Να μην μείνουν buzzwords, να γίνουν γνώση στο επίπεδο που ο καθένας τη χρειάζεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο λόγος στον Νίκο. Ωραία. Με τον κύριο Δημητριάδη να ρωτήσω, όλοι αυτοί οι αναγνωρισμένοι, το αναγνωρισμένο cyber security, αν θέλετε, skills gap. Ο ISACA, εκτός από τα καθαρά τεχνικά εγχειρίδια, πώς θα μπορούσε να βοηθήσει με πιθανόν έννοιες που δεν μπορούν να μπουν σε ένα εγχειρίδιο. Πώς μπορεί να δώσουμε έμπνευση σε ανθρώπους οι οποίοι να έρθουν πιο κοντά και να δουν όχι μόνο το επάγγελμα του cyber security, αλλά όλο αυτό που αναφέραμε πριν, τον digital trust ρόλο. Πιστεύω, εξαιρετική ερώτηση, πιστεύω ότι αυτό σίγουρα γίνεται, μπορεί να γίνει μέσα από εκπαίδευση, διότι οι περισσότεροι επαγγελματίες οι οποίοι ασχολούνται με την κυβερνοασφάλεια, για να αναφερθώ εκεί συγκεκριμένα, έρχονται από τεχνικά, έχουν τεχνικά backgrounds και λιγότερο business. Οπότε η εκπαίδευση εκεί είναι πάρα πολύ σημαντική για να μπορέσει κάποιος να μιλήσει και τη σωστή γλώσσα, να καταλάβει πώς λειτουργεί μια επιχείρηση, ένας οργανισμός και να πουλήσει εσωτερικά καλύτερα, για να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, την κυβερνοασφάλεια μέσα σε έναν οργανισμό, αλλά και για να την κάνει και περισσότερο efficient μέσα από τεχνοοικονομικές μελέτες. Θα σου φέρω το παράδειγμα του GDPR, το οποίο πριν από μερικά χρόνια ήρθε στη ζωή μας και πολλοί οργανισμοί προσπάθησαν να συμμορφωθούν βάσει της καινούργιας αυτής νομοθεσίας ευρωπαϊκής. Πολλές από τις προσεγγίσεις που βλέπαμε στην Ευρώπη αλλά και ανά τον κόσμο, γιατί δεν αφορά μόνο στην Ευρώπη το GDPR, είχαν controls μέσα τα οποία μπορεί να μην ήταν feasible ή και financially viable για να υλοποιηθούν, με αποτέλεσμα να αγνοηθούν και να μην αντικατασταθούν από άλλα ευκολότερα, απλούστερα, και τελικά ένας οργανισμός να έχει ακόμα το ρίσκο, τέλος πάντων, διαρροής ή μη σωστής χρήσης των προσωπικών αυτών δεδομένων. Άρα σίγουρα είναι θέμα εκπαίδευσης, και πάλι στο GDPR, παράδειγμα, το οποίο εγώ το θεωρώ regulation, το οποίο είναι data management regulation, δεν είναι cyber security regulation το GDPR, δηλαδή το focus θα πρέπει να έχει πέσει περισσότερο στο data management και λιγότερο στο cyber security, γιατί από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Εκεί ένας πάλι επαγγελματίας στην κυβερνοασφάλεια που θα μπορούσε να κληθεί να το κάνει αυτό, πέρα από το business κομμάτι, θα έπρεπε να γνωρίζει και να έχει και περισσότερες γνώσεις πάνω στο data management. Για να κλείσω έτσι την απάντησή μου, να πω ότι πέρα από αυτό η ISACA, αυτό που κάνει είναι ότι, όπως είπα και νωρίτερα, έχει μια διεθνή κοινότητα μέσα από την οποία κάποιος μπορεί να εξελιχθεί σαν επαγγελματίας. Δεν είναι μόνο το training, το παραδοσιακό που ουσιαστικά διαβάζεις, δίνεις κάποιες εξετάσεις, είναι training μέσα από βίντεο, μέσα από συνομιλίες με την παγκόσμια κοινότητα του οργανισμού, μέσα από συνεργασία, που ουσιαστικά πιστεύω ότι αυτό το on the job, για να το πω περισσότερο, training είναι και το πιο σημαντικό για την εξέλιξη ενός επαγγελματία. Κύριε Δράκο, είστε mute, δεν σας ακούμε.
Λοιπόν, άλλη μία ερώτηση. Ευχαριστούμε για την απάντηση. Ακουμπήσαμε λίγο πριν το θέμα για το πώς θα πρέπει να περνάμε, αν θέλετε, ακούμε και financial στοιχεία, για να μπορούμε να κάνουμε monetize το cyber security. Όταν λοιπόν βρεθεί ένας επαγγελματίας του χώρου, είτε αυτός είναι ένας CISO, είτε κάποιος manager ο οποίος θέλει να περάσει την εικόνα της ανάγκης για κυβερνοασφάλεια και προφανώς της επένδυσης, ποια γλώσσα θα χρησιμοποιούσε ώστε να μπορέσει να προσεγγίσει περισσότερο ένα διοικητικό συμβούλιο, ένα board of directors που ακούει συνεχώς κυβερνοασφάλεια, αλλά τελικά μέχρι να γίνει πιθανόν ένα incident θα καταλάβει ότι το κόστος είναι πολύ μεγάλο σε σχέση με αυτό που θα μπορούσε να επενδύσει για την άμυνα. Αλλά την γλώσσα, πώς μπορεί να περάσει το μήνυμα για την ανάγκη κυβερνοασφάλειας. Θα πρέπει σίγουρα να μιλάει τη γνώσσα του οργανισμού, δηλαδή θα πρέπει να έχει καταλάβει ακριβώς ποια είναι τα objectives του οργανισμού, το industry στο οποίο λειτουργεί, τι είναι σημαντικό, περισσότερο σημαντικό, τι δεν είναι σημαντικό, ώστε να μπορεί και να προτεραιοποιήσει αυτά τα οποία θα πει. Σίγουρα αν κάποιος CISO πάει σε ένα διοικητικό συμβούλιο με μια λίστα από vulnerabilities, δεν πρόκειται να καταφέρει να επικοινωνήσει κανένα απολύτως μήνυμα. Αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνει ένα CISO είναι να συνδέσει αυτό το τεχνικό κομμάτι με τα vulnerability, στο παράδειγμά μου, με τους στόχους εταιρείας, με τα liabilities εταιρείας, με τα contracts εταιρείας, με τους πελάτες του οργανισμού ή τους πολίτες στο σενάριο ενός κρατικού οργανισμού, ώστε να μπορέσει να μιλήσει τη γλώσσα την οποία απασχολεί ένα διοικητικό συμβούλιο. Δηλαδή τι θα συνέβαινε ή πώς θα γίνω πιο ανταγωνιστικός, για να μην μιλάμε μόνο αρνητικά, μέσα από ψηφιακή εμπιστοσύνη όσο αφορά στην παροχή των υπηρεσιών που δίνει ο οργανισμός, όσο αφορά στα προϊόντα του, όσο αφορά στις συμβάσεις που έχει με τους πελάτες του, και ασφαλώς υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι compliance το οποίο έχει να κάνει με την νομοθεσία. Αλλά από την άλλη, το ερώτημα σας θα ήθελα να το γυρίσω και λίγο ανάποδα και να πω ότι πλέον είναι υποχρέωση των διοικητικών συμβουλίων να είναι αυτό που λέμε digital savvy, δηλαδή να έχουν κατανόηση των καινούργιων τεχνολογιών, δηλαδή τα επιτυχημένα, οι επιτυχημένες πλέον εταιρείες, αυτές οι οποίες ξεχωρίζουν από τις υπόλοιπες ένα industry, είναι εκείνες οι οποίες μέσα στο διοικητικό συμβούλιο έχουν στελέχη τα οποία καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά την θετική επίπτωση που θα μπορεί να έχει μια ψηφιακή τεχνολογία στην πορεία μιας εταιρείας, ενός οργανισμού. Άρα είναι και υποχρέωση των διοικητικών συμβουλίων, όχι μόνο υποχρέωση ενός CISO. Κύριε Σταβέρη, θέλω να κάνω την ίδια ερώτηση με εσάς, απλά βλέποντας το δικό σας κοινό που έχετε απέναντι, εκτός από το πολύ σημαντικό κομμάτι το συμβουλευτικό και της ευαισθητοποίησης, αν έχετε κι εσείς κάποιες μπροστά σας δυσκολίες, ώστε όλα αυτά που λέμε, όπως είπα στην αρχή, που περιγράφουμε, να εφαρμόζονται κιόλας. Η λογική στο κομμάτι της κυβερνοσφάλισης να περάσει στο C-level στην περίπτωση της κυβέρνησης είναι η υψηλά πολιτική προϊστάμενη. Οι διαδικασίες, η λογική είναι πάνω κάτω η ίδια με τον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, ο τρόπος που θα πρέπει να αναφερθούμε, και εγώ για παράδειγμα, αντίστοιχα, αν υποθέσουμε ότι είμαι ο CISO ενός υπουργείου, από με τη λίστα των vulnerabilities σε κάποιο πολιτικό προϊστάμενο, δεν υπάρχει περίπτωση να ακούσει και να καταλάβει, και είναι απόλυτα λογικό και φυσιολογικό. Βέβαια, η διαφορά του ιδιωτικού τομέα με το κράτος είναι ότι στον ιδιωτικό τομέα ο σκοπός είναι το revenue, το κέρδος. Στο κράτος είναι να έχουμε ασφαλείς υπηρεσίες να λειτουργούν για να μην υπάρξουν προβλήματα στη ροή της λειτουργίας μιας κυβέρνησης. Άρα, το κομμάτι που αλλάζει είναι πώς κάποια vulnerabilities μπορούν να μου κάνουν disrupt τη λειτουργία ενός οργανισμού, ενός υπουργείου ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ θέλω να σου πω ότι πραγματικά νιώθω τυχερός, γιατί από την πρώτη μέρα, όχι που ανέλαβα ως Γενικός Γραμματέας, αλλά που ξεκίνησα σύμβουλος του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ήταν εξαιρετικά σαφές ότι η κυβερνοασφάλεια, όχι μόνο στο επίπεδο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αλλά γενικότερα οριζόντια σε όλη την κυβέρνηση, μπαίνει σε πρώτη προτεραιότητα. Κατανοώντας πλήρως ότι δεν είναι απλά κάτι που θα ήταν καλό να το έχουμε, είναι απαραίτητο στοιχείο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
Οπότε αυτό εκαθίσει σαφές από την πρώτη μέρα και πραγματικά νιώθω τυχερός που εργάζομαι σε αυτό το περιβάλλον που όλοι κατανοούν σε υψηλό επίπεδο την ανάγκη. Οπότε υπάρχει, θέλω να πω, δηλαδή, ότι υπάρχει πολιτική βούληση πράγματα να προχωρήσουν και να προχωρήσουν σωστά και γρήγορα. Ευχαριστούμε πολύ. Ιερό, μπορεί να συνεχίσεις εσύ. Πολύ ωραία. Εγώ θα συνεχίσω αυτό που στο θέμα που ήμασταν πριν, κάνοντας μια πολύ μικρή ερώτηση, η οποία ήρθε πριν λίγο από το κοινό, πάνω σε αυτή τη συζήτηση, και λένε, είναι μήπως ο τομέας της κυβερνοασφάλειας, το cybersecurity, μια ευκαιρία για τις ελληνικές επιχειρήσεις, για πρωτοπορία, δηλαδή μήπως εκτός από το να είναι αυτό το challenge που το αναγνωρίσαμε, απειλές, προβλήματα κτλ, είναι και μια ευκαιρία. Έτσι, την προσωπική σας γνώμη. Κύριε Σταύρη. Συγγνώμη. Θα προσπαθήσω να μην είμαι λακωνικός, λέγοντας απλά ναι, αλλά να το... Όχι, μπορείτε, μπορείτε, αν πραγματικά αυτή είναι η προσωπική σας γνώμη, έτσι κι αλλιώς είναι μια ερώτηση που ήρθε τώρα. Όχι, όχι, δεν μπορώ να το αιτιολογήσω, γιατί είναι κάτι που σε όλα μας τα βήματα κοιτάζουμε να δούμε ποιες είναι και οι προστιθέμενες αξίες των ενεργειών που κάνουμε για την κοινωνία και την οικονομία της χώρας. Οπότε η απάντηση είναι προφανώς και ναι. Και το προφανώς και ναι δεν είναι δική μου προσωπική πεποίθηση, είναι τι εύχομαι, βλέποντας τα επόμενα χρόνια τις τεχνολογίες που έρχονται για να μείνουν και να τις εφαρμόσουμε πλέον στην καθημερινότητά μας και όχι να είναι ιδιοκτησία κάποιας elite γνωστό, των ειδικών της τεχνολογίας, geeks για παράδειγμα, ειδικοί developer, δηλαδή για παράδειγμα η τεχνητή νοημοσύνη, το IoT, το κομμάτι του Internet of Things, δεν θα είναι κάτι που θα το χρησιμοποιούν μόνο ειδικοί. Θα επεκταθεί σε όλη την κοινωνία. Που σημαίνει τι, ότι μια καινούργια εταιρεία, μια startup, έχει ένα πολύ μεγάλο πεδίο εφαρμογής των ιδεών της, όχι μόνο στο κομμάτι της παραγωγής ενός προϊόντος, αλλά και στο κομμάτι της κυβερνοασφάλειας. Και όταν λέω μια startup, επειδή η startups έχει μπει στο μυαλό μας σαν μια εταιρεία που παράγει, κάνει μια τεχνολογική καινοτομία, μια startup μπορεί να είναι ενδεχομένως και μια μικρή εταιρεία η οποία θα ασχοληθεί καθαρά με το νομικό κομμάτι της κυβερνοασφάλειας. Να παρέχει καινοτόμες λύσεις, καινοτόμες ιδέες στο regulatory κομμάτι, στο νομικό, όσον αφορά, για παράδειγμα, το κατά πόσον μια μεγάλη εταιρεία πληρεί τις προδιαγραφές, τις νομικές προδιαγραφές, για να μπορέσει να λειτουργήσει ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, ένα σύστημα IoT ή και τα δύο μαζί. Άρα υπάρχει πεδίο τόξης λαμπρών και σε έρχεται σε σύνδεση και με προηγούμενες ερωτήσεις που έχουν γίνει κατά πόσον έχουμε αρκετούς επαγγελματίες αυτή τη στιγμή. Θα απαιτηθούν καινούργιοι επαγγελματίες. Οι καινούργιοι επαγγελματίες μετά την εκπαίδευσή τους θα πρέπει να κάνουν μια δουλειά και η αγορά είμαι σίγουρος ότι θα διψάει ήδη για τέτοιους επαγγελματίες. Και νομίζω ο κ. Δημητριάδης που είναι πιο κοντά μέσα αυτήν την αγορά το γνωρίζει καλύτερα από μένα. Ναι, συμφωνώ απόλυτα κι εγώ. Εξαιρετική απάντηση από τον κύριο Σταύρη. Συμφωνώ απόλυτα για την ευκαιρία που υπάρχει στη χώρα και για καινούργιες εταιρείες, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο για έναν επαγγελματία στον χώρο της πληροφορικής και της ψηφιακής εμπιστοσύνης. Εγώ απλά να σας πω ότι να σας δώσω κάποια στοιχεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, το cyber security συγκεκριμένα έχει φτάσει η αξία του σε τέτοιο βαθμό όπου ουσιαστικά οι εταιρείες υπάρχουν startups τα οποία γίνονται evaluate 100 φορές το revenue το οποίο έχουν, ενώ το trend πάντα που γνωρίζαμε ήταν 8, 10, 12 φορές το EBITDA της εταιρείας για να κάνει κάποιος ένα valuation. Έχει φτάσει σε έτσι εξωφρενικές θα έλεγα αποτιμήσεις μόνο και μόνο γιατί είναι τόσο μεγάλη η σημασία της κυβερνοασφάλειας διεθνώς και μιλάω για τις Ηνωμένες Πολιτείες επειδή είναι μια πολύ μεγαλύτερη αγορά από την ελληνική. Αυτό όμως ταυτόχρονα σημαίνει ότι και μια ελληνική εταιρεία ή ένας Έλληνας επαγγελματίας, και συμφωνώ ξανά απόλυτα με τον κύριο Σταύρη που είπε ότι υπάρχει τεράστιο ταλέντο στην Ελλάδα και στο κομμάτι του development αλλά και στο κομμάτι της τεχνολογίας γενικότερα και θα υπάρξει ασφαλώς και τεράστια ανάγκη για να μεγαλώσει αυτό το ταλέντο. Θα ήθελα να πω ότι αυτή η ευκαιρία πλέον στον κόσμο τον ψηφιακό, στον οποίο όλοι λειτουργούμε, δεν έχει σύνορα.
Οπότε, πολύ εύκολα κάποιος από την Ελλάδα, είτε είναι επαγγελματίας, είτε θέλει να ξεκινήσει ένα startup, μπορεί να γίνει πάρα πάρα πολύ επιτυχημένος παγκοσμίως. Εξαιρετικά, πράγματι. Και αν μη τι άλλο, αυτή η πανδημία αυτό απέδειξε, έτσι, ότι τα σύνορα δεν είναι εκεί που νομίζαμε ότι είναι. Πιστεύετε, πρώτα εσείς κύριε Δημητριάδη και μετά ο κύριος Στάβερης, ότι ο ΙΣΑΚΑ θα μπορούσε να παίξει και στην Ελλάδα ένα ρόλο σε σχέση με αυτό το κομμάτι της κυβερνοασφάλειας? Κοιτάξτε, ο ΙΣΑΚΑ έχει το πλεονέκτημα ότι σε κάθε χώρα, όπως είναι η Ελλάδα, πάντα χρησιμοποιεί τα εφόδια που έχει από την παγκόσμια κοινότητά του. Δηλαδή, όλη αυτή η γνώση η οποία χτίζεται διεθνώς, αρχικά, ευρωπαϊκώς στη συνέχεια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην Ελλάδα από την τοπική μας κοινότητα του οργανισμού. Οπότε σίγουρα έχει πάρα πολλά να προσφέρει ο οργανισμός στην Ελλάδα. Μην ξεχνάμε ότι ο ΙΣΑΚΑ είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Δεν είναι στις αξίες του και στα θέλια του, δεν είναι το revenue. Αλλά είναι περισσότερο το πώς θα μπορέσει να έχει το μεγαλύτερο δυνατό θετικό impact σε κάθε χώρα και σε κάθε περιοχή συμπεριλαμβανομένης ασφαλώς της Ελλάδας. Πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε περισσότερο τις ελληνικές επιχειρήσεις, πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε περισσότερο την ελληνική κυβέρνηση, το κράτος, ώστε να μπορέσει να, τους δημόσιους φορείς γενικότερα, για να μπορέσει να πετύχει τους στόχους πάνω στην ψηφιακή εμπιστοσύνη. Οπότε έχουμε πάρα πολύ γνώση και είμαστε, πιστεύω, έτοιμοι να τη μοιραστούμε με εκείνους οι οποίοι έχουν ανάγκη να καινοτομήσουν. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Στάβερ, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Το μόνο που θα ήθελα να πω είναι το εξής, ότι σαν Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας είναι κομμάτι της στρατηγικής μας η συνεργασία δημόσιου ιδιωτικού τομέα και δημόσιου της Εθνικής Αρχής με άλλους οργανισμούς. Γιατί ο λόγος είναι πολύ απλός. Για μας είναι σαφές ότι η κυβερνοασφάλεια, όπως πολύ ωραία είπατε πιο πριν, ξεχάσαμε ποια είναι τα σύνορα, δεν έχει σύνορα. Δεν περιορίζεται η συνεργασία και η ανταλλαγή γνώση στα γεωγραφικά σύνορα. Στο κυβερνοχώρο η κατάσταση είναι διαφορετική. Άρα είμαστε ανοιχτοί στις συνεργασίες και με διεθνούς οργανισμούς προφανώς για τη βελτίωση του capacity building και του επίπεδου κυβερνοασφάλειας στη χώρα μας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρούμε τον ΙΣΑΚΑ ότι είναι ένας από τους οργανισμούς που μπορούμε να έχουμε και έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία, η οποία δεν θέλουμε να περιοριστεί στον εθνικό μας χώρο, αλλά θέλουμε να καταφέρουμε να πετύχουμε η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας να έχει εικόνα και να έχει και λόγο και στο κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξαιρετικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νίκο, εσένα. Ωραία. Και μια τελευταία ερώτηση, γιατί έχει τελειώσει ο χρόνος μας. Θέλω λίγο να γυρίσω στα δικά μου χωράφια, στο audit και στον έλεγχο, όπως αναφέρθηκε και ο κ. Δημητριάδης, στο assurance. Εάν τελικά ο ΙΣΑΚΑ, τα αρχικά του είναι αφορά το control και το audit. Έτσι ξεκίνησα, information system, audit and control. Τελικά αυτό που σήμερα ονομάζεται audit και αυτό που θέλουμε να περάσουμε όχι μόνο στα μέλη μας, αλλά και στις επιχειρήσεις. Ο auditor θα εξελιχθεί μεν και όλοι το περιμένουν από τον information technology auditor, αλλά τελικά ο γενικότερος ρόλος του audit, είτε internal είτε external, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να κινηθούμε και προς τα εκεί, αντί να φτιάχνουμε IT auditor, να φτιάχνουμε, αν θέλετε, digital trust auditors. Είναι μια εξαιρετική ιδέα. Σίγουρα συμβαδίζει με την παγκόσμια στρατηγική μας, γιατί όλα συγκλίνουν με κοινό άξονα την τεχνολογία πλέον. Χωρίς την τεχνολογία, στα επαγγέλματα τα οποία μιλάμε, δεν μπορεί κάποιος να προχωρήσει μπροστά. Σίγουρα το κομμάτι του IT audit είναι ένας από τους θεμελιώδεις λίθους του οργανισμού. Φτιάχνουμε, επηρεάζουμε το μέλλον του επαγγέλματος μέσα από τη χρήση τεχνολογίας. Έχουμε εξαιρετική συνεργασία με οργανισμούς οι οποίοι είναι στον ευρύτερο audit
θα έλεγα, χώρο στο, και στο ευρύτερο assurance, και προσπαθούμε να βοηθήσουμε γενικότερα τους auditors οποιασδήποτε κατεύθυνσης μέσα από γνώση πάνω στο IT audit και την τεχνολογία. Εμείς πιστεύουμε γενικότερα σε ένα convergence, σε μια συνένωση, ένα πάντρεμα των επαγγελμάτων για να μπορέσουν να δημιουργήσουν αξία. Οπότε αυτό πιστεύω συμβαδίζει και με αυτό το οποίο είπατε. Αλλά σίγουρα θα πρέπει να έχουμε και τα μάτια μας πάντα στο vertical expertise, γιατί είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Και κλείνω και με τον κύριο Σταβέρη. Όλη αυτή η λογική του audit, γιατί ο audit είναι κάτι το οποίο κάνει και cybersecurity audits, αλλά τελικά όλη αυτή η εφαρμογή των κανόνων που έχουμε βάλει σε επίπεδο χώρας θα πλαισιωθεί κάποια στιγμή με κάτι περισσότερο, αν θέλετε, κανονιστικό, ώστε να ξέρουμε ότι είναι μερικά πράγματα τα οποία τα κάνουν οι ιδιωτικοί οργανισμοί, αλλά σε επίπεδο κρίσιμων δομών. Περιμένουμε πάλι έναν auditor εσωτερικό να κάνει αυτή τη δουλειά ή θα υπάρχει κάτι πιο διευρυμένο? Είστε mute. Λοιπόν, καταρχάς στο πλαίσιο της NIS οδηγίας, η Διεθνική Αρχή Κυβερνοασφάλισης είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή των πολιτικών ασφαλείας στις κρίσιμες υποδομές της χώρας. Ενδεχομένως, επειδή η λέξη auditor, ελεγκτής, έχει και μία χρειά η οποία κατά κάποιο τρόπο μπορεί να είναι και αρνητική, η δουλειά μας δεν είναι αυτή. Δεν είναι, να το θέσω, η αστυνομία του κυβερνοχώρου. Η δουλειά μας, αρχικά και καταρχήν, είναι να βοηθήσουμε όλους τους φορείς, τις κρίσιμες υποδομές, αλλά και τους φορείς που θα προσεγγίσουν την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, να δομήσουν μία καλύτερη πολιτική ασφάλειας σε πρώτο επίπεδο. Μπορούν και ήδη έχουν έρθει αρκετοί να ζητήσουν τη βοήθειά μας, χωρίς να υπάρχει καμία υποχρέωση είτε νομική είτε κανονιστική. Προφανώς, κάποια στιγμή, όταν θα φτάσουμε σε ένα επίπεδο ικανοποιητικό που θα έχουμε πετύχει τους στρατηγικούς μας στόχους, το μεγαλύτερο κομμάτι, αν όχι όλο το κομμάτι, δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, να είναι σε ένα καλό επίπεδο, τότε το audit θα αποκτήσει την έννοια ότι θα πρέπει να τραβήξουμε αυτόν που είναι κάτω από το μέσο όρο ή είναι σε μια προβληματική κατάσταση, στην οποία προφανώς δεν μπορεί να φταίει ο ίδιος ο οργανισμός ή υπάλληλοι του οργανισμού. Ενδεχομένως να μην τέθηκε ποτέ το ζήτημα να έχουν αυξημένες ικανότητες κυβερνοασφάλειας, γιατί όλα ήταν έγχαρτα και έπρεπε να προχωρήσει μια ψηφιοποίηση. Απλά θα πρέπει να έρθουμε, να βοηθήσουμε, να το σηκώσουμε επίπεδο και τεχνικά και με πώλησης και με κανονισμούς εσωτερικούς μέσα στον οργανισμό ή στην εταιρεία. Η δουλειά μας αυτή είναι. Οπότε προσπαθώ να βρω μια άλλη λέξη να αντικαταστήσω το audit ή τον έλεγχο στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας. Δεν έχω βρει την κατάλληλη ελληνική λέξη, αλλά η δουλειά μας είναι να είμαστε εδώ να βοηθήσουμε να αυξήσουμε το επίπεδο κυβερνοασφάλειας της χώρας. Θα σας πω κάτι που λέω προσωπικά πάντοτε. Το μεγαλύτερο challenge, γιατί και εγώ ως ελεγκτής εργάζομαι, είναι να καταφέρουν οι ελεγκτές να είναι trusted advisors. Το λέω ακριβώς. Ουσιαστικά εκεί είναι η μεγαλύτερη αξία που περνάει κάποιος. Ότι δεν γράφεις ένα χαρτί την αδυναμία σου, έρχεσαι να τον βοηθήσεις και τότε λύνονται θέματα. Οπότε είναι μια πολύ καλή προσέγγιση, ότι δεν ξεκινάμε κανονιστικά ή πειθαρχικά, αν θέλετε, ή οτιδήποτε άλλο σημαίνει όχι, αυτό. Όχι, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Είμαστε οι σύμβουλοι, συνεργάτες, όσο μπορούμε και είναι και μέσα στις δυνατότητές μας, να βοηθήσουμε να βελτιώσουμε το επίπεδο που υπάρχει. Γι' αυτό και όλες η Εθνική Αρχή Κυβερνοσφαίρας λειτουργεί σαν, αν το θέλετε, ένα συντονιστικό όργανο μεταξύ των άλλων αρμόδιων αρχών της χώρας για την κυβερνοασφάλεια, σε ένα τραπέζι, σε μια στρογγυλή τράπεζα, για την ακριβή, όπου όλοι είναι ίσοι και συνεργάζονται. Αυτή είναι η λογική μας. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο που κάνετε και στον κύριο Δημητριάδη, αντίστοιχα, στην προσπάθεια να περάσουμε στην επόμενη ορίμανση. Δεν ξέρω αν μετρείται με CMMI, αντίστοιχα το 4-5 του ΙΣΑΚΑ, αλλά είναι όλα αυτά, νομίζω, φαίνονται στο αποτέλεσμα και ο κόσμος ξέρει καλύτερα την μονάδα μέτρησης από οποιαδήποτε πρότυπο. Λοιπόν, οπότε θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και το κοινό που είναι μαζί μας. Θα μοιραστώ μαζί σας κάτι που λόγω των ημερών είναι κάτι που θέλουμε όλοι.
να έχουμε όλοι καλές γιορτές, να έχουμε μια νέα χρονιά με υγεία, δημιουργικότητα, αγάπη και ευτυχία για τις οικογένειες όλων μας. Τα θέματα της τεχνολογίας είναι σημαντικά μεν, γιατί και η δουλειά μας εξαρτάται εκεί, αλλά η ευτυχία καμιά φορά βρίσκεται σε άλλα επίπεδα. Είπε και ο κύριος Σταβέρης, τα παιδιά είναι ο δείκτης για το μέλλον. Το μέλλον του Audit, το μέλλον του Cybersecurity, όλα αυτά κάπου είναι προδιαγραμμένα. Το δικό μας εξαρτάται από εμάς. Οπότε σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Ήταν πραγματικά τιμή μας που είστε μαζί μας και ελπίζω να, και το κοινό μας να είδε τα ενδιαφέροντα θέματα που είπατε και αναφερθήκατε με την αξία που δώσατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε καλές γιορτές. Καλές γιορτές. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλές γιορτές. Ήθελα και ένα τελευταίο reminder. Ναι, ένα τελευταίο reminder στο κοινό μας. Θέλουμε να είστε αρκετά interactive μαζί μας. Οπότε θέλουμε σαν Διοικητικό Συμβουλίο, εκ μέρους όλου του Διοικητικού Συμβουλίου, σας ευχαριστούμε. Θέλουμε περισσότερο συμμετοχή. Θέλουμε, υπάρχουν ήδη κινήσεις που γίνονται από ό,τι βλέπετε. Και με το volunteering, όπως αναφέραμε, και το interactiveness, νομίζω θα προχωρήσουμε ένα βήμα παραπάνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σας. Γεια σας.